κανονικά η εκπομπή θα έπρεπε να λεγόταν «Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης». Να σου πω. Και το Σταύρο Κόλκα. Χαμηλώνει το ακουστικό ή θα πάθω. Τι θες. Να χαμηλώσω το ακουστικό μου. Το ένα. Το ένα ακουστικό που παίζει. Τώρα πώς είσαι. Ένα-δύο τεστ. Κατέβασε από άλλου φέτα γιατί αυτό δεν κάνει τίποτα. Τέρμα τα έχω. Τέρμα το έχει συντελώσει και βουίζει. Α, ωραία. Τώρα πώς είμαστε. Ένα-δύο τεστ. Πάλι βουίζει. Κάνουμε κάτι. Μήπως να αλλάξει ακουστικά. Ναι. Γίνεται και αυτό μια λύση, κυρίες και κύριοι. Εδώ. Στην εκπομπή ψυχιατρίο τρελαίνονται τα αυτάκια του Σταύρου απέναντί μου. Όχι, τώρα είμαι καλά, φίλε. Είμαι ο Σταύρος, είμαι εντάξει. Είδες. Άλλαξες τρύπα. Ναι, άλλαξα τρύπα, φίλε. Είδες πώς... Οι δύο η τρύπα. Ναι. Παραδοσιακά είναι καλύτερη. Η δεύτερη επιλογή δηλαδή. Ναι, 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 παραδοσιακά. Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί στη Σταυρούπολη βέβαια δεν κάνουμε διαχωρισμούς. Δεν στρίπες. Υπάρχει κοινωνικός ρατσισμός στις τρύπες. Εντάξει. Τρύπα να είναι και ό,τι να είναι, φίλε. Οι τρύπες εξάλλου ήρθαν από τις δυτικές συνοικίες. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πώς είσαι? Σε εξαιρετική κατάσταση. Μάλιστα, σε βλέπω. Τώρα ξυπνήσεσαι. Ο μικρός ήταν σε εκπληκτική κατάσταση χθες. Δηλαδή. Τσίριζε, έκανε, έρανε. Ξέρεις ότι λέγοντας γενικότερα αφηγόμενο στις ιστορίες με το μωρό σου αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν καταφέρνεις να κερδίσεις τη συμπαράσταση συμπόνια από καινούργιους γονείς να λένε όλοι καλά να πάθει. Άσε κόκκα, τα πάθαμε εμείς αυτά. Όταν τα πάθαμε εμείς αυτά. Ή να μάθεις να έλεγες τότε, ξέρω εγώ, για τον Τζαουσίλα, με εκείνο που είχες πει. Πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοιος κόσμος? Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει, ε. Μπορείς να πεις 1500 καλά και να σου βγουν και να πεις ένα που δεν θα βγει και να σου πετάνε το ένα που θα βγει. Αυτή είναι η μοίρα της δημόσιας έκθεσης και του δημοσίου λόγου από την άλλη. Πρέπει να το get over it, όπως λένε και οι φίλοι μας, έτσι, ας πούμε. Ναι. Νικοπολιώτες, λέτε τέτοια πράγματα. Εγώ όταν εμένα στα Βούπολη δεν υπήρχε Νικόπολη τόσο ανοιχμένη. Είναι new entry. New entry. Είναι new entry. Είναι new. Εκπομπή ψυχιατρίο, κυρίες και κύριοι. Σας καλημερίζουμε κιόλας στο δύο ωράκι αυτό, 10-12 καθημερινά. Καλή ώρα. Καλή ώρα. Μπατμανίδη, ζωή έχει αλλάξει. Σηκώνεται. Το ότι το προσόντο μου, το προσόντο μου ήτο το ότι σηκωνόμουν το πρωί και ερχόμουν. Ναι, αυτό, ναι, φίλε. Δεν υπόθηκε κάτι άλλο. Είναι μια συνέπεια. Εντάξει, ασφαλώς. Η συνέπεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα στα μίντια. Και να μην αντιμιλάς και να. Δεν έχει αργήσει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Αλήθεια, λες. Όχι επειδή είναι μπροστά. Όχι επειδή είναι μπροστά. Όχι, δεν έχει αργήσει, όντως. Ισχύει γιατί έχω δώσει σκυτάλες σε πάρα πολλούς έτσι. Παραγωγούς τέλος πάντων στην τέλος καριέρα πάντων, καλά, ναι. Και εντάξει με τον Τζατζαρό ήμουν ήσυχος. Ναι, ότι θα έρθει. Ναι. Είναι και εγώ αυτό, επειδή έχω δώσει σκυτάλες σε πιο προχωρημένες ώρες και είχα το φόβο μήπως δεν έρθει. Κοίταξε, τον αργείς πιστεύω ότι είναι ίδιον του χαρακτήρος. Δεν έχει να κάνει με την ώρα. Δηλαδή και 8 η ώρα να έχεις εκπομπή, ένα ραντεβού ή οτιδήποτε θα αργούσες. Ναι. Έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεις εσύ την αίσθηση του χρόνου. Το χωροχρόνο. Χωροχρόνο, αν υπάρχει ή όχι. Ναι. Τεταρτούλα σήμερα. Τεταρτούλα, φίλε. Γλυκιά τεταρτούλα. Γλυκιά γιατί? Έτσι δεν λένε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι η πιο βαρετή ημέρα του χρόνου, νομίζω. Η Τετάρτη τη εβδομάδα δηλαδή. Παλιά, η πιο ωραία μέρα ήταν η Πέμπτη. Καλά, κλασικά για του παλιού. Το μικρό Σάββατο και τα γνωστά. Πιο ωραία μέρα. Εντάξει, καλή ήταν και αυτή. Μετά δεν μα χαλούσε και η Τετάρτη. Για μένα πάντα ήταν η Δευτέρα η καλύτερη μέρα. Για να βγεις έξω, άμα ήσουν να πούμε σωστό. Τι να πετύχει τη Δευτέρα, ε? Αυτού που πρέπει, όσου ξέρουν. Αλλά πού να, ποιο τα μάθει. Δευτέρα, ούτε αυτοί που ξέρουν δεν κουνιούνται. Καλά, καλά. Δεν βγήκε ποτέ Δευτέρα, μάλλον όταν έπρεπε εκείνα τα χρόνια. Πρώτα μια χαρά, έτσι τρελαίνεται τώρα που μια χαρά έβγαινε, αλλά. Βαρσάρι. Ψιλονέκρα ήταν. Αυτό ακριβώς επιζητούσαμε. Νέκρα, λίγη και καλή. Επιλογές συγκεκριμένες. Ή αλλιώς απελπισμένες. Απελπισμένες, η καψιμομέρα. Από την άλλη, ότι είμαστε εμείς και εμείς, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Η άλλη έχει βαφτεί Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Έχει κάνει την υπερπαραγωγή η Μαρία Αντουανέτα της περιοχής και τοπική. Εντάξει. Η αναπτυξιακή Μαρία Αντουανέτα. Η αναπτυξιακή Μαρία Αντουανέτα θα το κάνει και Δευτέρα. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Εμείς προτιμούμε τις πιο casual μέρες και τις πιο casual εμφανίσεις. Δεν βλέπεις και ούτε Shopping Star, δεν βλέπεις ούτε GNTM. Δεν τα παρακολουθείς. Σε έχω εδώ για να μου μάθεις. Αυτό. Γιατί χθες προτίμησα να δω GNTM παρά να κοιτάξω που λέγανε οι παλιοί, κοιτάξω τηλεόραση, κοιτάξω εθνική.
Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συμπληρώνουμε ένα τον άλλον. Εγώ είδα εθνική, εσύ είδες GNTM, πώς λέγεται αυτό εδώ. Greece Next Top Model, βεβαίως. Δεν μπορεί να το πω ποτέ ολόκληρο τέτοια ώρα. Ναι. Μετά τις 3. Αυτές τοποθετήσεις στον αέρα. Γιατί έκατσες και είδες εθνική, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα έβγαλα πολύ καλό κουπόνι. Αυτά που λέγαμε χθες. Στο live δούλεψα. Να, έτσι. Στο live περιμένεις πάντα τις ευκαιρίες. Δεν τα κατέχω αυτά τα τέτοια. Χάνει η Ισπανία. Ναι. Λες ρε φίλε, θα βάλει ένα. Ναι. Και δεν βάζει ποτέ. Δεν κερδίζει η Γεωργία τον Γκριβαλντάρ. Το είπαμε χθες. Μιλήσαμε τον ιστορικό βράχο εκεί, Σιράκλειο, ναι, Στήλες. Ναι. Το βάζει η Γεωργία. Mm. Βλέπεις ότι η εικόνα του αγώνα στο Ρουμανία-Νορβηγία είναι πίεση. Η Νορβηγία να ισοφαρίσει. Έχανε ένα 0. Πού τα βλέπεις όλα αυτά. Στο live. Και μπορείς να βγάλεις αίσθηση, μπορείς να βγάλεις. Θα βγάλεις 7 εκατοστάρικα. Μάλιστα. Έβγαλες τόσα χθες. Ήταν. Κάτσε λίγο. Έκανα cash out, όχι 5.50. Ωραία, δώσε κάτι. Γιατί στον προποτζή πώς δίνουν, ας πούμε, ένα τέτοιο. Μόνο που ήμουν εγώ και δεν σε, μόνο με την ενέργειά μου δεν σε έκανα να χάσεις. Και εθνική έβαλα. Γιατί η εικόνα ήταν να βάλει γκολ. Ξέχω από το βάλαν μόνο τους αυτοί από αγανάκτηση. Ναι. Δεν μπορούσαμε εμείς. Το γκολ ήταν ένα δωράκι, δεν το είπα στον κόσμο, το έπαιξα κι εγώ, ας πούμε. Έκανα κάτι στοιχηματικά, αλλά παρακολούθησα GNTM. Ναι. Ας πω την, και πώς είδες την εικόνα της εθνικής? Πάρα πολύ καλή. Είδα κάτι υποσταρίσματα. Γενικά ενθουσιασμένος ο κόσμος ξαφνικά. Ήταν πάρα πολύ καλή. Την κατάψε την Βοσνία. Τώρα να είσαι Βόσνιος και να χάνεις την πρόκριση από αυτή την εθνική Ελλάδος. Δεν είναι... ήταν κακή. Ναι, δεν ήταν κακή. Σίγουρα μπορεί να δεν μην ήταν κακή. Είναι αυτή που ξεφτυλίστηκε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, αλλά έχοντας την πρωτητέρα εικόνα. Και... να διάβαζαν καλύτερα το παιχνίδι. Λες. Μήπως δεν θέλαν και οι Βόσνοι. Εντάξει, δεν είχαν και πολλές ελπίδες από τη στιγμή που κέρδισε η Φιλανδία. Εντάξει, αλλά έπρεπε να κερδίσουν. Δηλαδή, τι ήθελαν? Να κερδίσουν εμάς. Mm-hmm. Να κερδίσουν την Ιταλία. Και να κερδίσουμε εμείς τη Φιλανδία. Α, καλά, εντάξει. Σαν τα story της καινούριου είναι. Αυτό. Που μπαίνεις και κάνεις προπαίδειες. Ποιος με ποιον. Να... Χθες κοιμηθήκαμε όρθιοι. Γιατί φύγαμε και 5 από εδώ. Ναι. Το είχε βγάλει ήδη. Αν το πιάναμε όμως και 5, δεν θα αφήναμε κανένα να κάνει εκπομπή μετά. Ναι. Δεν γίνεται να θίξει αυτά τα ζητήματα τόσο επιδερμικά. Όχι. Είναι δύσκολα, φίλε. Βγαίνουν από τη ζωή. Προφανώς. Το meeting που κάνουν πριν την εκπομπή. Προφανώς. Δεν μπορείς να το... Όχι, δεν μπορείς να το πιάσεις με την ίδια. Εμείς απλά επειδή ο κόσμος μας γύρω είναι πολύ ήπιος, δεν έχει έτσι μεταβάσεις και αναταράξεις, γι' αυτό δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το εύρος. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά συμβαίνουν αυτά μέσα στις οικογένειες. Αυτά είναι τα ο κόσμος γύρω μας. Ήρεμος, ήπιος, πράος. Εντάξει, δεν έχει πολλές συνδιαλλαγές με γυναίκες δηλαδή. Πες το έτσι, ρε φίλε. Ναι. Μια ζωή φίλη σου, ρε παιδί μου, δεν ήταν, ας πούμε, μια κοπέλα αυτά χρόνια τέτοιο στο μπαρ, στο καφέ. Δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα. Ναι, λέμε, ρε παιδί μου. Ναι, είναι, ήταν τέτοιο. Ναι, ήταν τέτοιο. Ήταν τέτοιο. Εντάξει, δεν μπλέκαν όμως με συνυφάδες, με. Δεν ήταν παντρεμένοι οι φίλοι μας. Γι' αυτό σου λέω. Τώρα αρχίζει η μάστιγα. Λες ότι τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν τα καινούριου τη καθημερινότητα. Ναι, ότι στην επόμενη δεκαετία, γιατί τώρα είναι φρεσκοπαντρεμένοι όλοι. Ή θα παντρευτούν. Στην επόμενη δεκαετία λοιπόν, η γενιά δικιά μου, ο κύκλος μου. Ναι. Όχι η γενιά μου, η γενιά μου έχει παντρευτεί το κύκλο σχόλιο. Ωραία, ο κύκλος μου θα αρχίσει να έχει τέτοια. Άρα σε 10 χρόνια ξέρουμε τι εκπομπή θα κάνουμε. Ακριβώς. Να βλέπεις μπροστά. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Να βλέπεις μπροστά. Είμαστε τα τσικό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε αναπτυξιακοί. Όλα αναπτυξιακά θα είναι. Ρε, φίλε. Εσύ ήρθε. Ήρθε. Το Κυριάκος, η ανάπτυξη, δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα. Ήρθε ξεκάθαρα, ήρθε, ναι, ξεκάθαρα και δεν ξέρω αν είδες κιόλας και στη συνέντευξη που είχε τις φωτογραφίες ο Κυριάκος στραμμένες προς την κάμερα στο γραφείο του. Δηλαδή εσύ και στο γραφείο, ήρθα προχώς στο γραφείο σου, ναι, είχες μια εικόνα, το παιδί σου για να το βλέπεις. Εγώ, ναι, ναι. Ο Κυριάκος είχε στραμμένες όλες τις εικόνες από την αντίθετη πλευρά του γραφείου, γιατί κάτσε προς τα έξω. Δηλαδή είχε, έβλεπε στο πλάνο τη Μάρεβα, τον πατήρ, τη μητέρα του, τα. Είχε δύο πράγματα. Η μητέρα του. Τη μητέρα του, τη Μαρίκα. Τη Μαρίκα. Μαρίκα, βέβαια. Αφού ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε την κέρια ερώτηση. Έμαθα ότι έσπασε τα κοντέρφυλλα. Ναι, ναι, αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ? Και για τα ντολμαδάκια, ποια ήταν η συνταγή μέσα. Έχουν υποθεί αυτά. Έχουν υποθεί. Ήταν lifestyle ή ήταν πολιτική? Ήταν πολιτική. Ήταν πολιτική κουβέντα, αλλά ταυτοχρόνως, ας πούμε, προσπάθησε έτσι να. Και είπε και ο ίδιος ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι είναι ευχαριστήθηκα και θα κάνουμε και άλλου τέτοιου είδους συνεντεύξεις όπου θα δείχνουμε ένα άλλο προσωπείο των πολιτικών αρχηγών αυτού του τόπου και ηγετών, τέλος πάντων. Με φωτογραφίες στραμμένες ανάπτυξη. Είχε... Το σκηνικό ήταν όλο. Είχε σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνική σημαία. Είχε τα παιδιά, την μητέρα. Είχε κάδρα, εικόνες. Είχε τα πάντα, ρε παιδί μου, τα πάντα.
Σήμερα θα βγάλουμε και γραμμές. Θα βγάλουμε, είπαμε, φίλε. Είπαμε. Ναι. Υπάρχουν θέματα και κουβέντα. Τα παιδιά μας είναι σοβαρά. Έχουν εξοικειωθεί πλέον με τη νέα εκπομπή. Βεβαίως, είναι έτοιμα για όλα. Γιατί σπάσα χθες τα τηλέφωνα, μας είπε η Μαριλής. Πήραν τηλέφωνα. Κάποιοι χωρίς να. Ναι. Αλλά, όχι, δεν είναι πατατά μου. που έλεγα το πρωί. Ναι. όχι, το πρωί είχαμε τηλέφωνα. Όχι, αλήθεια, και εγώ έτσι έκανα την ίδια φάτσα με σένα. Ναι. Ωραία. Σήμερα θα ανοίξουμε γραμμές. Μετά τις 11, δεύτερη ωρίτσα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εμείς λαϊκά παιδιά είμαστε. Λαϊκά παιδιά, θέλουμε να μιλάμε με τον κόσμο. Θέλουμε να πηγαίνουμε στη λαϊκή, να μιλάμε με το μανάβι. Ωραία, με τη γιαγιά που ψωνίζει. Εντάξει, θέλουμε τα πάντα. Θέλουμε να είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Δάκρυσα πραγματικά. Δηλαδή. Μιλάμε. Θέλω και. Κοίταξε, εμένα ο στόχος μου είναι κάποτε να με αναγνωρίσουν. Μια φορά με αναγνωρίσαν στο ταξί. Ναι. Ήμουνα και με κοπέλα κιόλας. Και βγαίνω και μου λέει. Και μου λέει, βγες. Βγαίνω από το ταξί και μου λέει, εσύ δεν κάνεις εκπομπή στο Λίμπερο, δεν είσαι ο Μπατμανίδης. Και φυσικά η κοπέλα νόμιζε ότι είναι στημένα όλα αυτά. Προφανώς, και την έλεγα, έκανα σταυρούς, τέτοιο μάτμα το Θεό, λέω, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο να πούμε στο ταξί. Αυτή είναι η μεγάλη. Απολογήθηκες κιόλας. Ναι, τι να κάνω. Εντάξει, δεν μου είχε ξανασυμβεί να με αναγνωρίσουν μέσα στο ταξί. Το έχω ξεπεράσει αυτό. Εντάξει, είναι καλά. Προχθές μπήκαμε στο ταξί με τον Κόλκα και μιλούσε για να τον αναγνωρίσει ο ταξιτζής. Μήπως δεν πάρει. Όταν κατάλαβα, μήπως δεν μας πάρει την κούρσα. Όχι. Τι να γλιτώσεις. Τέλος. Επειδή ακριβώς εγώ είμαι σίγουρος ότι τον αναγνώρισε, μας πήρε και περισσότερα. Γι' αυτό το λόγο. Είδες που πήγε να μας φάει. Είδες που πήγε να μας φάει τον αμόγιο. Τέλος πάντων. Καλά, έχω ένα φίλο που ταξιτζεί, τα φιλιά μας. Ο οποίος μου έστειλε χθες μήνυμα αν θα πάω στο γήπεδο. Όχι για παρέα, αλλά για να πάω στο διαρκείας μου. Ναι, στο γήπεδο, στο μπάσκετ ή στο. Ναι. Εννοείται ότι και να μην πήγαινα που πήγα, δεν θα του έδινα το διαρκείας του Καρμίρη για πλούσιο δεκάρικο να βοηθήσει την ομάδα. Ωραία. Ο οποίος τι κάνει στους ξένους. Να τα ακούτε αυτά, φίλοι ταξιτζίδες, για να ξέρετε γιατί σας κράζουν. Εγώ ξέρετε ότι σας στηρίζω. Βεβαίως. Οικονομικός. Είναι μεγάλο το νούμερο που πέφτει κάθε χρόνο ετησίως για ένα ταξί. Τι κάνει, μετράει το ταξίμετρο. Ναι. Το νούμερο δηλαδή γράφει 753. Ναι. Την ημερομηνία δίπλα. Και ένα άλλο που μετράει κάτι, δεν το καταλάβει τι είναι. Ναι. Κάνει μια πρόσθεση. Είναι και έμπειρος, ναι. Δηλαδή εκεί που είναι ακριβά τα ταξί, ξέρει. Από πού είστε, από Σουηδία. Αμά. Εντάξει. 400% πάνω. Βέβαια, εκεί ναι. Πήρε 10 ευρώ ναι. Την πύρα, ένα ποτήρι μπύρα. Και λίγα λες. Και λίγα λέω. Και λίγα λες. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Α, σου πει ο Χρήστανος πόσο πληρώνω να δω στην Νορβηγία που είναι η ίδια φάση. Mm-hmm. Πήγαν εκεί που φάγανε το τρίμπαλο. Πόσο πληρώνω εγώ το ποτό με μεζούρα τότε που δεν δεχόμουν να πιω με μεζούρα. Είχε 14 ευρώ και το διπλό 28. Δεν του λέγες, ρε φίλε, λίγο ενισχυμένο, κάνε το 20. Όχι, 14 και 14, 28. Ο Θεός σε φύλαξε και αποκλείστηκε και φέτος ο ΠΑΟΚ δηλαδή και δεν παίζεις καδιλαβίες. Δεν παίζουν αυτοί, δεν προχωράμε παραπάνω, όχι θα το γλιτώναμε αυτό. Ναι. Αν παίζαμε Σεπτέμβριο, όχι δεν με φύλαξε ο Θεός. Ε, λέω εγώ. Χάσαμε τρία ταξίδια μήνυμου. Εντάξει, εμένα φύλαξε τότε ο Θεός. Ναι. Γιατί θα είχαμε ας πούμε στο 15ήμερο δύο στιγμές. Τεταρτούλα σήμερα. Δεν είναι μάρτυρος Λογκίνου του εκατονταρχού. Λογκίνου, δεν αυτός που μπαίνει, το Λογκίν. Έτσι, γιορτάζουν όλα τα passwords. Δηλαδή τα passwords, τα keywords, οι προγραμματιστές. Βάζουμε και μια ιδιότητα. Ναι. Του Λογκίνιου. Του Λογκίνιου. Πιστεύω ότι το 80% πρέπει να είναι 1, 2, 3, 4, 5 στους υπολογιστές. Γενέθλια. Γενέθλια, καλά, εντάξει. Εύκολο κι αυτό. Εσύ έχεις εύκολο κωδικό. Προφανώς. Όχι, γιατί άμα πέσει στα χέρια κανενός. δεν βάζω ποτέ στο ραδιόφωνο. Το Facebook. Ποτέ. Εγώ το βάζω, εντάξει ρε παιδί. Έχει γίνει στραβή. Έχει γίνει στραβή. Εννοείται. Μαρτύρων Δομετίου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερεντίου είναι σήμερα. Δεν γιορτάζει κανένα. Ναι. Τερεντίου. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο, αλλά είναι σήμερα για εμάς. Είναι Παγκόσμια ημέρα διατροφής. Εννοείται. Εντάξει, ξεκάθαρη. Να πάρω μια μπουγάτσα εδώ από τη γωνία, να το τιμήσουμε. Βεβαίως. Είναι φίλος μας, μας ακούει. Παοξάκι, δικό μου παιδί. Όποτε με βλέπει, πανηγυρίζει. Γιατί? Δεν ξέρω. Ναι, που είσαι σος. Είναι Παγκόσμια ημέρα άρτου.
φούρνοι, αυτά τέτοιες ιστορίες. Ναι, ναι. Όλοι γενικά είναι σε μασαμπούκας. Κάτσε, είναι και διατροφή. Είναι και άρτου. Και άρτου, ναι. Είναι, αλλά ο άρτος δεν βοηθάει στη διατροφή. Λένε κάποιοι, οι αρτοποιοί προσπαθούν να αναιρέσουν αυτή την αντίληψη και πεποίθηση ότι δεν φταίει το ψωμί και τα αλεύρια για την κατάστασή σου άμα χλαπακιάζεις 15 μπιφτέκια φέρει πίνα, ας πούμε, ή αν τρως το βράδυ και δεν τρως ψωμί. Η διατροφολόγη λέγει να φας μπιφτέκια σκέτο δεν δέχει τίποτα. Αν φας με ψωμί όμως υπάρχει πρόβλημα, αλλά εδώ υπάρχει μια ένταση. Ναι, μάλλον τα παίρνουν. Διακρίνεις μια ένταση. Ναι, ναι, τα παίρνουν από τη... Εμείς από όποιον τα πάρουμε θα ενισχύσουμε την άποψη. Θα τα πάρουμε από τις φουρνάριδες, αλλά για αυτή την ώρα οι φούρνοι έχουν ξεπουλήσει. Αν και είναι τώρα πλέον. Όχι, όχι, όχι. All the way. Εμένα ο φούρνος μου ψιλομανουριάζω και 3 με 4 τελειώνει το τελευταίο ψωμί που πάω και προλαβαίνω και παίρνω. Πάρ' το, κράτησέ το, ξέρω σου κάνω και κράτησε. Ναι, μετά ξεχνάω να περάσω και μένει. Μάλιστα. Είναι Παγκόσμια ημέρα σπονδυλικής στήλης και Παγκόσμια ημέρα αναισθησιολογίας είναι σήμερα. Εκπληκτική. Ναι. Όταν είχα κάνει την μοναδική επέμβαση στη ζωή μου, την χολή που μου τη σπάσανε, δηλαδή δεν γινόταν άλλο. Έβγαλα μια πέτρα. Ναι, ναι. Αν την πετούσε στο γήπεδο, 3 αγωνιστές. Και πηγαίνοντας στο χειρουργείο, σου κάνουν μια προνάρκωση. Η οποία ήταν, φίλε. Όταν λέμε προνάρκωση, δηλαδή. Σε μαστουρώνουν, ρε. Αυτό αγώ, είσαι και δεν είσαι. Καταλαβαίνεις, ναι, αλλά. Καταλαβαίνεις, αλλά είσαι, φίλε. Πυραυλοκίνητο. Ζωαρά. Ναι, του λέω όπως με πηγαίνει ένας τύπος. Του λέω, άργησε το. Μην χάσουμε το. Άργησε το, του λέω. Μου λέει τι είναι, ρε, άργησε το. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Είμαστε δημόσιο νοσοκομείο, έχουμε χρόνους. Μετά καπάκι από σένα έχει άλλον. Ρε, άργησε το, του λέω. 5 λεπτά, λέω, δεν γίνει τίποτα. Έτσι, λίγο τα. Ωραία. Τώρα σκάει το καλό. Μιλάμε, φίλε. Κατάλαβα τον Τράκη. Που έχει δικιά του φαρμακοβιομηχανία, βέβαια, και τέτοια κοκτέιλ μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει. Εντάξει. Δηλαδή να του πει σήμερα θέλω εκείνο που κυνηγάω τους Αγγελόπουλους στην Ποσειδόνος και χαμογελάω. Ναι, αγόρι μου. Έρχεται μια αναισθησιολόγος. Φίλοι μας, τους αγαπάμε. Είναι τα πιο χαροπά λεφτά που δίνω. Ποια? Ο αναισθησιολόγος. Α, εντάξει. Ναι. Μπράβο τα παιδιά, να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά. Πιστεύω τα δοκιμάζουν όλα και αυτοί κάνουν και κοκτέιλ. Λες, ότι πώς θα γίνει, ας πούμε. Πώς... Πιστεύω ότι γίνονται αναισθησιολόγοι για αυτόν τον λόγο. Πόσο μάγειρας δοκιμάζει τα φαγητά του. Ακριβώς. Έτσι πρέπει να μην πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Και μετά την ναι, ακούμε. Πρώτα ζούμε και μετά την ακούμε. Το μοτό της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μπράβο σε κύριο Ανίκη, αυτόν τον αναισθησιολόγο στην Ιπποκράτειο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δημόσια νοσοκομεία, στηρίζουμε δημόσια νοσοκομεία βεβαίως. Εντάξει, τώρα για να είμαι ειλικρινής, τη γέννα την έκανα σε ιδιωτική. Εμένα με πήγα σε δημόσιο. Πολλοί επιλέγουν, ίσως γιατί δεν υπάρχουν κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία, δεν ξέρω παρόλα αυτά. Μονόκλινο είχα. Ναι. Στα δημόσια, σου λέω για τις γέννες. Για τις γέννες. Α, στο Μπαϊκοράτη είχες μονόκλινο. Να τα ακούνε αυτά μερικοί. Γιατί? Έτσι. Έτσι. Κούρκασες. Άσε μας. Βρήκε στην άκρη. Εδώ θα δώσουμε και εισιτηριάκια σήμερα. Εισιτηριάκια, αν... ναι, ναι. Το εμπορικό παιχνίδι. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα μήνα μετά, one month after, θα βγει η ταινία σε κάποια φάση. Ναι. Εντάξει. Ένα μήνα μετά στην Τούμπα. Πες εδώ ότι και οι καντίνες λίγο έτσι αισθάνονται αμήχανα. Ένα έχουμε μήνα. Δικές μας καντίνες πλέον. Ναι. Την είδα που είναι λίγο σαν κουτάκι μπύρας. Κάπως. Είναι λίγο σαν να. Είναι καθαρές. Προσγειώθηκαν τα παιδιά από το διάστημα. Αυτό η κάψουλα που πέφτει, ρε αγόρι μου, στο τέλος. Ναι. Κάτι τέτοιο. Με γάντια βάζουν μέσα τα τέτοια περιποιημένα. Δηλαδή αυτό, είναι αποτρεπτικό αυτό. Για μένα, συγγνώμη. Θέλει λίγο, ας πω κάτι. Ο Μαύρος έχει δημιουργήσει μία. Ένα θέλω για την καντίνα στον καταναλωτή. Ναι. Δηλαδή εκείνο το χέρι το οικοδομικό που τα τρία δάχτυλα ήταν. Είχαμε ένα τετραγωνικό μέτρο. Ναι. Εντάξει. Και έπιανε, σου έλεγε θες Μπούκοβο, και αν έκανες το λάθος να πεις ναι, έπιανε 30 γραμμάρια με μία κλειψιά και το άπλωνε. Εντάξει, εκείνη η εικόνα είναι η πραγματική της καντίνας. Ο Μαύρος, ο οποίος εντάξει, όποιος δεν έχουν φάει Μαύρο, ήταν με διαφορά η κορυφαία καντίνα ever. Σταυρούπολη, βέβαια, φυσικά, γι' αυτόν τον λόγο. Ακόμα κυκλοφορεί η φήμη ότι οι παιδιά είχαν πει θα ανοίξει. Έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει. Μιλάμε για τέτοια πανδερσία. Μάλλον δεν μπορεί να έχει κανένα εκατομμύριο στην άκρη, να ξέρει το μεταξύ. Δεν είναι δηλαδή, να ξανανοίξει. Μη το λε, δεν μπορεί να γνωρίζει, ας πούμε, τώρα τα έσοδα και τις εισπράξεις από μια τέτοια. Φίλε, δεν θυμάμαι ποτέ να μην έχει 10 άτομα. Σωστό.
Έχω πάει με ένα φίλο ο οποίος έμενε χρόνια στην Αθήνα, ναι, μένα από την Βόρεια Ελλάδα, και πάει και του λέει κάτι, θα μου κάνεις ένα, ας πούμε, πατάτα τυροκαυτερή χωρίς αυτό, με κάτι αυτό και ναι, μια σως. Ναι. Και τον κοιτάει και του λέει, καλά καλά, και του πετάει όσο περισσότερο μπούκοβο είχε μέσα, κατάλαβε τον τρόπο, τον τόπο προελεύσεως. Ναι. Και μετά τα είδε, εντάξει, τα είδε κανονικά. Και η μαγιά του ήταν ότι έψινε το ψωμί, δεν είναι από αυτούς τους τεμπέληδες που δεν ψήνουν το ψωμί. Γιατί εκεί γίνεται η διαφορά, φίλε. Γιατί μπορεί να είναι μπαγιάτικο, γι' αυτό το ψήνει ενίοτε το ψωμί. Ναι. Αν είναι φρέσκο, εγώ δεν το προτιμώ ψημένο, να σου πω την αλήθεια. Ποιο έχει φρέσκο σε καντίνα, ρε. Σωστό και αυτό, εντάξει. Ποιο είναι, δηλαδή. Ο Βενέτη. Μάλιστα. Κέρια ζητήματα θα απασχολήσουν. Αυτά είναι τα ζητήματα, παιδιά. Την εκπομπή. Αυτά είναι τα προβλήματα, αυτά είναι τα ζητήματα. Ναι, εννοείται. Και από τότε, βέβαια, υπάρχει ένα κενό στα δυτικά. Δεν έχουμε μια καντίνα. Καντίνα βράδυ. Ίσως γιατί η νύχτα πλέον έχει εκλείψει από τα μέρη μας. Γι' αυτό δεν δημιουργείται αυτή η ανάγκη του μετέπειτα φαγητού. Νομίζω εγώ. Ρε φίλε, είσαι ο Δήμος Παύλου Μελά. Έτσι, τώρα πρέπει να πάω. Θα έπρεπε, ρε φίλε, να έχεις καλύψει αυτό το κενό. Να υπάρχει μια. Απορώ γιατί δεν έχουν επενδύσει οι κρατικές δομές πάνω στο ταχυφαγείο. Ταχυφαγείο. Θα υπάρχει δημοσίου. Θέση εργασίας δεν δημιουργείς. Οπωσδήποτε. Δεν καλύπτεις μια ανάγκη. Καλύπτεις ανάγκη, παρέχεις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Μονοπόλιο, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ρε φίλε. Δηλαδή με 800 ευρώ μηνιάτικο έχεις καλύψει. Και δεν θα είναι ένας, δύο θέσεις εργασίας. Εξάλλου νομίζω εκεί στον Δήμο συχνά πυκνά ασχολούνται με το ψήσιμο. Οπότε ας έχουν έναν ειδικό. Ναι. Να έχουν, όχι απλά, ας τα δίνουν και στον κόσμο που περνάει. Ξέρω εγώ, αν έχεις δει, ας πούμε, πίσω από τα παλαιά τα χρόνια τουλάχιστον που πηγαίναμε σχολείο και τα λοιπά, ήταν κάθε μέρα 11 η ώρα. Είχε σκεπαζό όλο το σχολείο, ας πούμε, η τσίκνα. Έχω φίλο, όπου είναι λίγο τραγικό αυτό που θα πω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, που ο πατέρας του απέκτησε πρόβλημα στο σηκώτη επειδή δούλευε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Απέκτησε πρόβλημα, πραγματικό, ρε παιδί μου. Και ναι, αυτό, δεν θέλω να το συγκεκρίσω. Μην παραλύσουμε παραπάνω. Δηλαδή ψήσαν και το σηκώτη του. Έχει φτάσει αυτό. Ήτανε φουαγκρά. Έγινε φουαγκρά από μόνο του. Από μόνο του έχει προς τα τέλη. Πες τι είναι φουαγκρά, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από Ανατολικά που δεν τα ξέρουν αυτά. Τα φουαγκρά έχουμε γράψει και τραγούδια, το φουαγκρά, το ξέρεις αυτό. Για πες το. Τι για πες το, θες να το παίξω δηλαδή. Κάνε ένα unplugged, ρε. Τι unplugged. Έχει μέχρι και στίχο Πάω Κολέο. Μοναδικό που έχω γράψει τέτοιο στίχο. Με κοιτάει τώρα, λέει, μήπως θα το παίξει. Κι όμως. Για παίξτε. Λοιπόν, άκου εδώ. Δώσε χορηγούς και εγώ θα το βρω για να το παίξω. Για δύο εμφανίσεις στο Regency Casino. Στο θέατρο Βεργίνα, για την ακρίβεια. Του Πλούταρχου. Αυτές μείνανε. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει παράταση. Το καλό αυτό παιδί. Και ο γιος του μέσα στο σχήμα. 18 και 19 Οκτώβρη. Κλείστε θέση στο θέατρο Βεργίνα. Το γιατί μιλάω σαν αυτιστικό αυτή τη στιγμή δεν το καταλάβει. Θα το ξεπεράσω. Ναι. Ωραία, ναι. Θέατρο Βεργίνα, Πλούταρχος, δύο τελευταίες εμφανίσεις, μην τις χάσετε. Βελτιώθηκα. Έτσι. Γιατί η αυτοκριτική, φίλε, σε βελτιώνει. Εντάξει. Η ενσυνείδηση. Η ενσυνείδηση. Πολύ σωστά τα λες, φίλε. Αυτές τις λέξεις δεν καραγκιόζει, πού να βρεις γκόμενα. Πού να βρεις. Σε μας ρεκόλ, για να πούμε. Δηλαδή για να βρεις, πρέπει να κάνεις 500. Ενσυνείδηση. Πάσε σε μια ακόμα και πες μια φράση που θα της πεις με αυτό. Αμφωτεροβαρείς συμβάσεις. Θα δείξω ότι κατέχω τα λογιστικά. Άκου που σου λέω τώρα. Μουνά το κεφάλι μου τώρα, δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό. Ναι. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Αλλά το ξεπερνάμε. Μαζί μας Welcome Stores Αλεξιάδης. Κορυφαίο μαγαζί. Εντάξει, μιλάμε τώρα για, τι να πω τώρα, για κόσμοι μας στις ειδικές ειδικές ομπελόκηπους. Και να μιλές τίποτα, τι να πω τώρα, δεν λέω τίποτα. Φαντάζεσαι. Φιλιππούπολος 57. Ο Κώστας Αλεξιάδης, μια τεράστια μορφή. Καλό θα είναι και να πάτε να ψωνίσετε και να πάτε να τον γνωρίσετε. Θα σας εξυπηρετήσει άψογα. Ό,τι θέλετε, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Από φούρνους μικροκυμάτων μέχρι ενδοεπικοινωνία που πήρα εγώ για το παιδί. Για να ακούω το κλάμα στα αυτή μου. Δεν μου φτάνει που το ακούω από τα 50 μέτρα, το έχω και στέρεο.
τηλεολάσεις, air condition, και air condition πήρα, αυτό που το ανοίγω από το δρόμο. Αυτό είναι, αυτό εντάξει. Έχει και για υπολογιστή τέτοιο, γιατί το μεγάλο μου άγχος είναι αυτό. Τι? Να ανοίγεις τον υπολογιστή από το, από το δρόμο, για να μην περιμένεις να πατήσεις το κουμπί, να φορτώσεις τα Windows. Αν το έχεις και το... Ποιον υπολογιστή έχεις, τον Atari? Έχω. Τι υπολογιστή, εμένα θέλει 4 δευτερόλεπτα. Εμένα θέλει λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ. Είναι παλιός, τι να κάνω. Με κοιτάει έτσι. Θέλω να τον κάνουμε άνθρωπο αυτό. Ναι, εντάξει. Welcome στο Αλεξιάδης, λοιπόν, Φιλιππούπολος 57. Μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη. Ό,τι ηλεκτρική συσκευή θέλετε, ό,τι ηλεκτρονική συσκευή θέλετε, θα τη βρείτε εκεί μαζί μας, λοιπόν, και σήμερα. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για 5 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Λαμία της Κυριακής. Επίσης, να δώσουμε και για κανένα live. Με κοιτάει έτσι, ας πούμε. Ναι, ποιο? Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο live που διοργανώνουν κάτι φίλοι, ας πούμε, και θέλουν να δώσουν κούτρα στο λαό εισιτηριάκια. Κέλλη Φίνιγκαν. Ο Κέλλη Φίνιγκαν, δεν είναι η Κέλλη. Για να τον μονοφώνιξ, το Wii. Κλασικό πρόβλημα που έχουμε με έναν συνέλη. Έτσι. 17 Οκτωβρίου στο Wii. Οπότε. Τι, πού είναι το Wii, πλάκα με κάνει. Πού ήταν το Platinum? Ναι. Εκεί. Άντε, να καταλάβω. Στο Wii. Άντε, να καταλάβω. Ξέρω ότι είχα χωρικό Platinum μια εποχή. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και έδινα κάρτες χορού στον αέρα. Τι ωραία. Τι. Δηλαδή, δεν κάνουν και μικρά παιδιά, ας πούμε. Γιατί δεν θέλουν να χορέψουν τα μικρά παιδιά? Σωστό, να μάθουν. Πλέον, εντάξει, ούτως ή άλλως το pole dancing είναι πλέον διαγωνισμός. Είναι αεροβική γυμναστική το pole dancing. Έχουμε και απέναντί μας, Σταύρο, αλλά δεν το βλέπουμε το pole dancing. Θα πούμε την ιστορία. Μετά και θα σου πούμε μια ιστορία για. Όχι για το Platinum, για έναν ανταγωνιστή του. Ωραία. Λοιπόν, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526 για ΠΑΟΚ και για Κέλλη Φίνιγκαν. Να δώσουμε 2-3 προσκλησούλες. Όποιος θέλει, το κοτσάρι και αυτό μέσα. Ναι. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Φανελάκι λένε κασκόρσε και παίρνουν τεζεβε αντί για όσε. Αντιφραπέ πίνουν καφέ ολέ και εμείς φωνάζουμε μόνο παοκόλε. Αντιφραπέ πίνουν καφέ ολέ και εμείς φωνάζουμε μόνο παοκόλε. Το γαλαζιό λέμε τυρκουάζ κι απαραλία προτιμούν μια πλάζ. Δεν έχουν το όμο και τους πια οι Γάλλοι. Με μας είσαι λοιπόν είσαι με τους άλλοι. Δεν έχουν το όμο και τους πια οι Γάλλοι. Με μας είσαι λοιπόν είσαι με τους άλλοι. Άσε τώρα τα Παρίσια, έχω εγώ παπιά Μανίσια. Άσε τα Παρίσια τώρα και έλα το βρε Θεόδωρα και έλα το βρε Θεόδωρα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Ψυχιατρίο. Το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Υποσχέθηκα να μεταδώσω ένα τραγούδι κυρίως για να το ακούσει ο Σταύρος Κόλκας, ο οποίος δεν είναι στο στούντιο, εννοείται. Τρίτη μέρα. Άπαντες στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 είχαν εκπλαγεί με την συνέπεια και με την συνεχόμενη παρουσία σε αυτή την εδώ την εκπομπή. Εντάξει, στη δεύτερη μέρα, στην τρίτη μάλλον μέρα, νομίζω τα καταφέραμε. FM κενό, να για τα φουαγκρά δεν λέγαμε. FM κενό, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για 5 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Λαμία. Και στέλνετε επιπροσθέτως, αν επιθυμείτε να δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο live, τον Κέλλη Φίνιγκαν, τον Μονοφόνιξ
στο Γουί. Αύριο 17 του μηνού, σήμερα έχουμε 16. Στέλνετε και εκεί το όνομα τεπωνυμάκι σας και θα με ρυμνήσουμε καταλήλως και επικυλοτρόπως. Μετά τις 11 θα πάρουμε και το βάπτισμα του πυρός, ή θα πάρετε καλύτερα το βάπτισμα του πυρός. Επικοινωνώντας μαζί μας ζωντανά στο στούντιο για πρώτη φορά στην δικαιοδοσία αυτής της εκπομπής, θα συζητήσουμε, θα αντιληφθούμε, θα οσμιστούμε, θα εστερνιστούμε. Μπορώ να πω και άλλα χίλια δυο, ήμουν καλό στην έκθεση. Θα αφουγκραστούμε τον παλμό του κόσμου, μπορεί και όχι. Και έλα το βρε Θεόδωρα, και έλα το βρε. Καλημερίζουμε τον Θεόδωρα, γιατί δεν μας ακούνε μόνο στην στην Ελλάδα. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Γιάννη από την Κύπρο, που μας έχει στείλει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο πάνω στην κουβέντα που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην προηγούμενη ώρα, περί login και passwords, όσον αφορά το τι επιλέγει ο καθένας για να συνηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενικότερα στα μέσα, στα PIN, σε τράπεζες, σε ιστορίες. Το 15% των Κυπριών χρησιμοποιούν για password όνομα ομάδας. Σου λέει τώρα πού να βάζω ημερομηνία γέννησης. Μπορεί καμιά μέρα να μπερδευτώ και να την ξεχάσω. Ένα πράγμα δεν ξεχνά σε αυτήν τη ζωή. Ένα πράγμα δεν αλλάζει σε αυτήν τη ζωή. Την ομάδα σου, οπότε είσαι σίγουρος. Ακόμη να βρίσκεσαι και σε μια έτσι περίεργη κατάσταση, η μηθανή Φερρυππίν, θα θυμηθείς την ομαδάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα το άρθρο παρουσιάζεται ως ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί σε συνέδριο για θέματα κυβερνοασφάλειας. Ανησυχητικά, γιατί οι Κύπροι ασχολούνται τόσο εντόνως με τα ποδόσφαιρα. Το αποτέλεσμα, λέει, της έρευνας, λέει, που παρουσιάστηκαν, εκτιμάται ότι για έναν στους 7 Κύπριους στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με τον κωδικό προσβασής βρίσκονται εκτεθειμένα στο διαδίκτυο. Τα έχουν φορά παρτίδα, δηλαδή. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στη μαύρη αγορά του διαδικτύου, μέσω της οποίας μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί, και αυτό είναι, αμάν, πουλάνε τα στοιχεία μας στη μαύρη αγορά μέσα στο dark web. Παναγιά και Χριστέ. Και τι να δεις, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, κυρίες και κύριοι. Ούτως ή άλλως μας ακούτε φόρα παρτίδα καθημερινώς 10 με 12 εδώ στο Λίπερο 107,4. Yeah, θα δώσουμε και τους κωδικούς, δηλαδή να μπαίνετε μέσα στα Facebook. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ο πιο διαδεδομένος, λέει, κωδικός πρόσβασης είναι η λέξη ομόνια. Ανακαλύψανε δηλαδή εκεί οι ερευνητές, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το μεταφέρουμε και στη δικιά μας την πραγματικότητα. Για να δούμε ποιος είναι ο πιο διαδεδομένος. Μέχρι τώρα οι οπαδοί των ομάδων μαλώνανε ποιος έκανε τη μεγαλύτερη εκδρομή, ποιος έκανε την μεγαλύτερη μετακίνηση, ποιος έχει τους περισσότερους φυλάδους, ποιος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια. Τώρα ένα άλλο στοιχείο είναι να δούμε ποιος έχει τα περισσότερα password. Ξέρω αν το άκουσες, ακούς καθόλου Λίμπερο, Σταύρο μου? Που και που, ρε. Ο μεγαλύτερος, λέει, ο πιο διαδεδομένος κωδικός password στην Κύπρο είναι ομόνια. Είδες, φίλε. Άρα σημαίνει ότι είναι περισσότεροι στην μαρτυρική Μεγαλόνισσο. Πόσο πιο κουραστικό, τι πιο κουραστικό πράγμα υπάρχει από αυτό? Από ποιο? Από το εγώ τότε, εσύ τότε, εγώ έτσι. Αυτό είναι. Η πραγματικότητά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη έτσι δεν έχουμε καμωθεί στα ράδια και στην πραγματικότητα. Ότι εγώ σε έκανα, εσύ με έκανε, εσείς τα πήρατε, εμείς τα κάναμε, εμείς τα δώσαμε. Αυτό. Και έτσι χτίζονται, ας πούμε, γενικότερα ραδιόφωνα. Αλλά ήρθαμε εμείς εδώ. Για να αλλάξουμε το επίπεδο, φίλε. Να αλλάξουμε το επίπεδο. Θα το ρίξουμε ακόμα πιο κάτω. Ακόμα πιο κάτω. Ναι. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό, 15% των χρηστών συμπεριλαμβανομένων στον κωδικό, το όνομα κάποιες άλλες ομάδες. Δηλαδή, ομόνια. Μπάμπης ομόνια, ας πούμε. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Ναι. Εσύ τι έχεις βάλει ποτέ κωδικό την ομάδα, στον ΠΑΟΚ, ας πούμε? Ναι, αλλά όχι σκέτο. ΠΑΟΚ 4. Ήταν πιασμένο. Με
Με πρόλαβαν. Οι αλήτες. Ποιος το σκέφτηκε, ρε. Έτσι, σημειώνεται ότι ένας από τους πιο διαδεδομένους κωδικούς πρόσβασης είναι και το όνομα της ομάδας Liverpool στην Κύπρο. Γιατί είναι αγγλόφωνο, είναι αγγλο... έχουν κουλτούρα, αγγλική. Έχουν κουλτούρα. Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω θα οι περισσότεροι είμαστε οπαδοί της Liverpool, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και σε αυτό το ράδιο, βεβαίως, βεβαίως. Όλοι. Όλοι. Τι είσαι, Liverpool. Ναι. Εντάξει, οκ. Liverpool. Δεν θα χάσει και θα στεναχωρηθώ. Ναι. Μου φτάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν χάνει. Ναι, ναι, ναι. Καλό κι αυτό. Αλλά... όλοι πήραν πρωταθλήματα εκτός από τη Λίβερπουλ στην τελική. Ναι, θα πάρει φέτος. Θα πάρει. Κοίταξε, υπάρχει ένα. Το είχα θέσει αυτό το ερώτημα να βρούμε έναν εφάνταστο τρόπο να το χάσει. Μπορεί, δεν είναι απίθανο. Καλά, στην Αγγλία μπορεί να χάσει οποιοδήποτε παιχνίδι, ρε φίλε, αλλά είναι καλή. Είναι καλή. Είδες, η πίστοση χρόνου στον προπονητή πώς μεταβάλλει την κατάσταση. Γιατί και ο Κλοπ άκουγε πολλά πράγματα στο ξεκίνημά του. Αλλά έδειχνε. Άμα ξέρεις, άμα είσαι κατσαπλιάς, κάνεις κριτική. Άμα είσαι ψύχρεμος και μπορείς, τι δεν έχουμε εμείς σαν Έλληνες, τι δεν έχουμε σαν παιδεία. Σαν την υπομονή να δούμε κάτι θετικό. Το μάτι μας θα πάει στο αρνητικό, ρε φίλε. Κατευθείαν. Ωραία. Δεν είναι έτσι όμως το έργο. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που πρέπει να συνεννοηθούν 11 μεταξύ τους, να συγχρονιστούν και να συμβιβαστούν με τους ρόλους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ίδιο είχε συμβεί και στην περίπτωση Εθνικής, όταν είχε έρθει ο Ρεχάγκελ που είχαμε φάει μια πεντάρα τη Φλαδία στο ντεμπούτο. Άλλο η Εθνική όμως, γιατί δεν είναι Εθνική μια ομάδα που τη δουλεύει κάθε μέρα. Ναι. Εκεί ο προπονητής τώρα τι πρέπει να κάνει, όχι, ψυχολόγος είναι. Διαχειριστής προσωπικού. Εκεί. Του ψήνει, ψήστη. Εντάξει, να πάρει το μαύρο, άμα είναι. Να πάρει το μαύρο. Τέτοιο είναι. Τέτοιου είδους. Ναι, είναι τέτοιο πράγμα. Οπότε και χθες είδες δείγματα ψησίματος στην. Ναι, γιατί καθάρισε τους τοξικούς. Αυτό πόσο ξύμωρο είναι, γιατί το σκεφτόμουν ότι έχεις παίχτες, Φερρυππίν, οι οποίοι είναι γνωσμένης αξίας, παίζουν σε μεγάλα κλαμπ του. Ναι. Όπως λες εσύ, χρησιμοποίησα το λέξη κλαμπ. Του εξωτερικού, Arsenal, Μπολόνια είναι νομίζω φέτος που είναι. Νάπολη είναι. Ο Μανολάς. Και ταυτοχρόνως λες ότι αυτή είναι η πέτη της αρνητικής εικόνας. Θα σου πω γιατί είναι η πέτη της αρνητικής εικόνας. Γιατί υπάρχουν στιγμές που αυτά τα παιδιά, γιατί δεν έχουν καμιά υποδομή, δεν είναι και ο Φρόιντ. Εντάξει. Ναι, δεν έχουν την υποδομή. Νομίζουν ότι είναι πάνω από το γκρουπ. Ευνουχίζοντας τα υπόλοιπα παιδιά. Την ακούνε, δηλαδή ψωνίζονται, αυτό θα πεις. Ψωνίζονται, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι οι υπηρέτες του γκρουπ, είναι οι ταβατζίδες του γκρουπ. Και αυτό το πράγμα τραβάει το χαλινάρι σε όλο τον μηχανισμό. Το έπιασες. Το πιάσα το υπονοούμενο. Όπως και κάνει. Υπονοούμενος θα είσαι το λέω. Όπως και κάνει και ο Ρεχάγκελ. Είχε καθαρίσει Γιωργάτο με το καλημέρα. Και λέγανε όλοι γιατί τον έδιωξες, γιατί το ένα και το άλλο. Εδώ λοιπόν τι έκανε ο Ολλανδός που την πήρε χαμπάρι προφανώς σε συνεννόηση με την διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ότι κοίτα να δεις, εδώ υπάρχουν στοιχεία στα παιδιά. Ωραία, αλλά δεν μπορούν να τα δείξουν. Θα με αφήσει να κάνω εγώ πέντε πράγματα για να τα δείξουν. Και τι έκανε, έβαλε παιδιά. Ίδιας γενιάς πάνω κάτω, δηλαδή αν ξέρεις το ΖΕΚΑ που είναι φιλότιμος γιατί είναι από άλλη χώρα. Yeah. Ωραία, ναι. Αν ξέρεις το ΖΕΚΑ, ο Μάντελος δεν είναι τόσο μεγάλος. Πόσο ωραία. Είναι? 28 νομίζω. Ναι. Δεν είναι μεγάλος και δεν έχει παραστάσει με την εθνική πολλές, αλλά θέλει να δείξει. Εντάξει, όλοι οι άλλοι είναι 21-26 παραγωγική ηλικία που θέλουν να δείξουν. Έχουν αθλητικά χαρακτηριστικά γιατί σε παραγωγική ηλικία. Ωραία. Έχουν φιλοδοξία. Έχουν στοιχεία ποδοσφαιρικά. Και με την Ιταλία και χθες τα δείξανε. Εντάξει. Έχουν σωστή νοοτροπία. Και μπορεί να γίνουν ομάδα. Δεν πιάσαμε τον παπά από τα ακόμα. Ωραία. Αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη βάση μπορεί ένας προπονητής να στήσει σταθερές. Ωραία. Να φτιάξει ένα γκρουπ το οποίο θα είναι σκληρό. Μήπως τα λέμε όλα αυτά τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εχθές είδαμε και αρκετούς παίχτες προερχόμενους από τα σωματεία της πόλης. Γιατί αδίκως ήταν εκεί. Όχι, εντάξει, προφανώς. Δεν δικαιολόγησαν την παρουσία τους με την εικόνα τους. Mm-hmm. Εγώ δεν θα πω ότι κάποιος που δεν πήγε καλά, μπράβο γιατί είναι από τον ΠΑΟΚ. Και... εγώ παραδείγματος χάρη διαφωνώ με την παρουσία του Πασχαλάκη στην δεκάδα. Θεωρώ ότι ο Βλαχοδήμος είναι καλύτερος. Εντάξει. Αγωνίζεται και στην Μπενφίκα. Δεν μου λέει κάτι αυτό, μπορεί να αγωνίζεται οπουδήποτε. Λέω ότι σαν στοιχεία. Αυτό που θες να παίξεις, δηλαδή build up από πίσω, μπλα 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 μπλα. Ωραία, πού να τα ξαφνιάσεις. Build up, καλά, εντάξει. Ναι, ναι. Είναι καλύτερος από τον Πασχαλάκη.
Ωραία. Αλλά χθες έβαλε το Πασχαλάκι. Καλός ήταν, δεν είχε θέμα. Δεν έγινε κανένα ούτε συναισθία, βέβαια. Ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται το σωστό. Υπάρχει η βάση να δουλέψεις για να πας στην επόμενη διοργάνωση. Με αυτή τη βάση θα πας. Μία, δύο προσθήκες, τρεις μπορεί να γίνουν. Αλλά η λογική θα είναι αυτή. Δεν θα κληθεί ξανά ο Παπασταθόπουλος, δεν θα κληθεί ξανά ο Μανούλας, δεν θα κληθεί ξανά το Ρωσίδης. Ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου τον βλέπεις και πιστεύεις ότι έχεις ελπίδα να παίξεις μπάλα. Καταλαβες. Δεν είναι σωστή νοοτροπία. Αυτοί θεωρήσαν χωρίς να έχουν πετύχει κάτι. Δηλαδή η φουρνιά του 2004 και αυτή που ακολούθησε, που είχε τις παραστάσεις, ο Σάλπι, ο Σαμαράς, ωραία, ο Ρωσίδης πιο μικρός. Εντάξει, είχανε από πίσω του στην Ελληνία 2004. Ναι, αλλά είχαν, είχαν κίνητρο. Είχαν και προπονητές όμως. Παίζει και αυτό ένα ρόλο. Όταν έχεις και ένα Σάντος από πίσω, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Βεβαίως. Όταν ερχόμενος στην μετέπειτα, στη διάδοχη κατάσταση με συνεχόμενες αλλαγές και να κάθονται βοηθοί, παραβοηθοί, το κυλικείο του γηπέδου να κάνει τον προπονητή. Το πρώτο μεγάλο λάθος που έγινε ήταν η συμπεριφορά στο Σάντος μετά το Παγκόσμιο της Βραζιλίας. Φύγανε νομίζω χωριστά, κάτι τέτοιο. Δεν του βγάλανε τι να γίνει. Ναι. Δεν τα ακριβά. Μάλλον από τη Βραζιλία κοστίζουν κιόλας. Εκεί λοιπόν άρχισε να απαξιώνει τη εθνική. Από εκεί. Μετά κάναν κάτι επιλογές η τωρινή διοίκηση της ΕΠΟ. Δηλαδή για μένα του Άγγελου η επιλογή ήταν. Εντάξει, απαράδεκτη. Ωραία. Εδώ καταφέραμε να διώξουμε προπονητή. Θα μου πει, έχασε από τα νησιά Φερό και να πηγαίνει να πετυχαίνει ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Από την άλλη. Αν άφηνε το Ρανιέρ, δεν ξέρει πώ θα εξελισσόταν. Δεν το είχε με την εθνική. Εντάξει, δεν ξέρεις. Είναι προπονητές που το έχουν με τις ομάδες, δεν το έχουν με τις εθνικές. Είναι προπονητές που το έχουν μόνο με τις εθνικές και κάνουν καριέρα σε αυτό το επίπεδο. Ο χρόνος και η πίστοση, και η πίστοσή του δείχνει το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, καλό του κάναμε του ανθρώπου. Ναι. Και έγραψε μια χρυσή σελίδα, ας πούμε, που αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει και ταινία, ας πούμε, αυτό που. Τίποτα. Θα πηγαίνει στην Αγγλία εκεί στο Λέστερ και θα είναι εκεί, θα είναι στους δρόμους, θα υποθυμάνε και τέτοια. Εντάξει. Οδός Ρανιέρι, λες να έχουν. Να έχουν. Εύκολα. Έγραψε βιβλίο και ο Άρης Γάτας, ας πούμε, για τον Ρανιέρι. Βεβαίως, δεν ξέρω αν το έχεις δει εκείνη την εποχή. Γράφει ο Άρης Γάτας. Ναι, ναι, έγραψε βιβλίο. Την, την αυτοβιογραφία την έγραψε άλλο. Ήμουν μπροστά σε μια ένταση με Άρη Γάτα. Όταν λες ένταση, δηλαδή. Κάτι κλωτσιές. Α, μάλιστα, ωραίο. Μ' αρέσει που ρωτάω. Α, δεν σε ρωτάω. Δεν θα το καλύψεις. Δεν θα το καλύψεις. Είχε μία ένταση έξω από ένα. Έξω από τη λεωφόρο, σε ένα Παναθηναϊκό σπάω. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε 5 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Λαμία αυτή τη Κυριακή. Πετύχαμε χθες την ώρα. Στις 6 και. Εισιτηριάκια για το αυριανό live του Kelly Finnegan στο Wii. Στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το διεκδικείτε. Πήγες χθες και μπασκετάκι, ε. Εμένα δεν με ρωτάς για το GNTM, βέβαια. Σε ρωτάω εγώ τι έκανε. Όχι, πες για τον μπάσκετ, γιατί είπαμε πρέπει να εστιάζουμε. Ό,τι παρακολουθούμε καλό είναι. Αν έβλεπα κανένα cricket. Ξέρεις τώρα τι γίνεται με το cricket, ε. Παγκόσμια αναστάτωση. Μάλλον πανελλήνια αναστάτωση. Διάβασα. Ναι. Θα μείνουμε χωρίς cricket. Μας καταργούν. Ξέρεις Σταυρούπολη ότι έχουμε cricket, ε. Ναι, τοξοβολία ήξερα. Τοξοβολία, τι εννοείς τοξοβολία, ποια τοξοβολία. Έχουμε τοξοβολία. Α, κανονική. Ναι. Εγώ νόμιζα την άλλη. Με το λαστιχάκι. Όχι, ρε, όχι, κανονική. Και εκείνο τοξοβολία το λένε, ας πούμε. Στα... Όχι, όχι, κανονικά. Και σκοποβολία έχουμε. Αλλά κρίκετ κάθε Κυριακή παίζουν στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά οι Πακιστανοί, νομίζω περισσότερο, γιατί αυτοί το έχουν ως εθνικό σπορ. Συγκεντρώνονται. Πάνε να παρακολουθήσεις, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να φτιάξουμε και ένα σωματείο, να γίνουμε οι πρώτοι. Μια προετοιμασία με τον Στέφενς. Από πίσω μας είχε αγώνες κέρλινγκ. Κέρλινγκ. Κέρλινγκ, βλέπαμε. Με τις κούπες. Αυτό είναι. Με τις κούπες. Τέτοιο... Ναι, καταπληκτικό. Ναι, καταπληκτικό, ποντάραμε. Με ένα δικιά μου τίποτα, φίλε, το ζώο, τίποτα. Παρ' όλα αυτά θα μείνουμε χωρίς κρίκετ, καταργεί τα πρωταθλήματα του Αβγενάκη. Αφού τα δίνανε με λεφτά, ρε. Δεν κατάλαβες τι έγινε. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω ποτέ. Εξήγησε στον κόσμο. Ναι, εξήγησε στον κόσμο. Κάτσε λίγο γιατί έχει συμβεί τώρα κάτι απίστευτο. Ναι. Ίσως είναι ο πολύ. Ο Ζεράρδες, ναι. Σάικ, πόσταρε. Το είδα, το έχω θέμα. Το είδα, το είδα. Το είδες. Πόσταρε, λέει. Ναι. Μία φωτογραφία με ένα νησί εκεί στη θάλασσα που είναι στην ευθεία. Ναι. Και αναρωτιέται, αφού η γη υποτίθεται είναι στρόγγυλη, πώς το βλέπει εκείνο το νησί.
Είναι flat earther. Είναι οπαδός της θεωρίας που θέλει τη γη. Κι εγώ είμαι μαζί. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι μας κρύβουνε. Που θέλει την γη να είναι επίπεδη. Και όλα αυτά τα χρόνια να πιστεύουμε να είναι προϊόν συνωμοσιών. Χιλιετίες, ας πούμε, που θέλουν να μας πείσουνε ότι είναι σφαιρική. Και ότι γυρνάει. Και οι φωτογραφίες είναι. Είναι από το Hollywood μέσα. Ναι. Και, το είχε κάνει και ο Κάρι Ιρβίνγκ αυτό πριν από χρόνια. Είχε επίσης συνέντευξη τύπου ότι τι μας κρύβουν και η γη είναι επίπεδη κτλ. Και ο Τάκι Τσάν προσφάτως. Ναι. Μεγάλος ράπερ. Υπάρχει δηλαδή αυτή η τάση. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, μύθευμα που συνεχώς αναπτύσσεται και αποκτά πολλούς οπαδούς. Ανά τον κόσμο και πλέον έχουμε και Έλληνους εκπροσώπους. Ωραία, ας πούμε, ρε φίλοι, ότι μας το κρύβουν αυτό. Μας το κρύβουν, όλα μας τα κρύβουν. Δεν κατάλαβα τώρα, σε παρακαλώ. Όπως, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να πω να μας κρύβουν. Βγαίνει χθες ένας. Είναι μέσα σε αυτή την θεματολογία. Βγαίνει ένας τύπος στο Twitter και γράφει για μια εκκλησία στην. Στο μοναστηράκι όπου έχουν αφαιρεθεί οι σταυροί από πάνω. Και λέει: αυτά είναι εδώ. Καταλαβαίνεις με ποια λογική. Ότι έρχονται οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό. Και από κάτω απαντάει ο Μπογδάνος: θα το ερευνήσω. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Γιατί εκλέξαμε. Και τελικά τι είχε γίνει. Αυτοί οι δύο σταυροί είχαν πέσει. Λέει: οι Σιριζέοι τους ρίξαν αυτά γιατί είναι ανθέληνες και άθεοι. Είχαν πέσει με το σεισμό του Ιουλίου, 19 Ιουλίου, που είχε γίνει στην Αθήνα, α πούμε. Έχει κάνει και επερώτηση βουλευτής Ελληνικής Λύσης ότι καταστρατηγούν τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό μας γιατί αφαιρούν τους τέτοιους. Καταλαβαίνεις, τα μας κρύβουν είναι αυτά. Τα μας κρύβουν. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσουμε γιατί μας το κρύβουν ότι η γη είναι επίπεδη και όχι στρόγγυλη όμως. Εγώ ξέρω. Έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ. Θέλεις τώρα τα βαθύτερα, είναι πολύ. Δεν βαθύτερα. Για να κάποιος να μου πει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι επίπεδο, είναι στρόγγυλο, έχει κάποιο λόγο. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο λόγος. Για να αποκλείσουν, όχι να αποκλείσουν, για να αφαιρέσουν από την συνείδηση του κόσμου ότι ο κόσμος μας, την ύπαρξη του Θεού ουσιαστικά εκεί καταλήγει. Ότι πώς καταλήγει, κύριε φίλε. Πρέπει να δεις μια μεθοδική έτσι, ας πούμε, ανάπτυξη απόψεων. Ναι. Ότι ρε παιδί μου, όλο αυτό το στρόγγυλο και τέτοια είναι επιστημονικές μπαρούφες που δεν θέλουν να μας πούν ότι ο Θεός. Γιατί λέει, το σύμπαν δεν δημιουργήθηκε από το Big Bang. Ο Θεός το έκανε, τέλος. Και δεν υπάρχει πίθηκος. Ναι. Ο Αδάμ και η Εύα. Ναι, άρα η γη είναι επίπεδη. Α, έτσι πάει. Ναι, ναι. Κάπως, όλα γυρνάνε, αλλά επίπεδα. Επίπεδα. Κάπως τα πράγματα. Εξήγησέ μου το άλλο τώρα. Ναι. Εγώ γιατί όταν ταξιδεύω κόντρα στη φορά του πλανήτη κάνω λιγότερη ώρα από ότι όταν πάω από την άλλη. Γιατί νομίζεις ότι κάνεις. Και τέλος. Και τέλος. Αυτό δεν είναι. Και... νομίζεις, σου είπανε. Ναι. Οπότε λες εσύ, ρε παιδί μου. Μάλλον μου είπανε. Μου είπανε. Είναι όλα illusions, ψευδεστήσεις. Ισόμνια, πώς λέγονται την ταινία που δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα. Α, ναι, ναι. Τον Άτομ Κρούζ. Όχι τον Ισόμνια. Α, το Ισόμνια. Όχι, δεν το Μεμέντο λε. Όχι, το Μεμέντο είναι άλλο. Το Μεμέντο είναι το μεγαλύτερο άγχος. Μην το δείτε ποτέ. Ναι, τέλειο είναι. Μην το δείτε ποτέ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο άγχος από αυτό. Το Ισόμνια είναι που έχει παρεστήσει, α πούμε, για τέτοια. Άλλο λε. Μήπω είναι Τικάπριο το Ισόμνια. Αν δεν υπολογιστή μου, θα σου πει. Υπολογιστή και να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα. Μαζί μας welcome stores Αλεξιάδη. Χιλιόμετρα μπροστά σε ηλεκτρικές συσκευές, σε ηλεκτρονικές συσκευές, στο κόστος Φιλιππούπολεως 57, είναι εκεί κάθε μέρα. Το αφεντικό τρελάθηκε. Πηγαίνετε να πάρετε ό,τι ηλεκτρονική ή ηλεκτρική συσκευή θέλετε. Welcome stores Αλεξιάδης. Και βέβαια το Regency Casino. Άλλες δύο εμφανίσεις ο Γιάννης Πλούταρχος με το γιο του. Εγώ τώρα που γίνα πατέρας το καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι να κάνω εκπομπή με το γιο μου που δεν θέλω ποτέ να γίνει δημοσιογράφος και ποδοσφαιριστής. Αλήθεια. Τι θες να γίνει. Πιστεύω θες να γίνει rockstar. Γιατί αυτό το μεγαλύτερο σου αποθυμένο στην πραγματικότητα. Είμαι rockstar. Και δεν τραγουδάω. Ναι. Τι. Πώς είσαι ροκστάρ. Είμαι ροκστάρ. Εντάξει. Ο μεγαλύτερος μάγειρας, είσαι και ο μεγαλύτερος μάγειρας. Κάνω άλλος 50 τόσο και νομίζεις μαγειρεύει κάτι. Έτσι. Έλα σου κάνω κοτόπουλο με πατάτες. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε και τη στήλη, δεν σας βλέπω. Με τον Σταύρο Κόλκα. Μια συνετή έτσι προσέγγιση και ταπεινή στα πράγματα. Ταπεινή. Αλλά δεν τους βλέπω, τι να κάνω. Εντάξει, ρε, παιδί, δεν σου είπα. Δεν τους βλέπω. Ωραία.
Πάμε στο διαλυματάκι. Φιλικιά τεταρτούλα. Ναι. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 για 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία. Θα τα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. ΠΑΟΚ Λαμία, παιδιά, ξυπνάτε. Έτσι. Ύποπτο παιχνίδι. Οπα. Κάτι είπε και έτσι. Τι μας κρύβουν. Θα ήθελε τι μας κρύβουν. Ύποπτο. Ύποπτο. Γραμμές με την επιστροφή. Με την επιστροφή γραμμές. 2-3-10-2-87-8-8-8 καλείτε. Και αλλάζετε στάτους. Πριν που θα βγει στον αέρα, δηλαδή σε άλλο άτομο, φίλε. Έτσι. Άλλο άτομο. Δηλαδή, θα είσαι 600, θα παίρνει 1200, θα πει βγήκα στο ψυχιατρίο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Ψυχιατρίο. Τρίτη μέρα, αισίως, και είμαστε παρόντες ζωντανοί και ακμεότατοι. 10 με 12 καθημερινά στο Λίμπερο 107,4. Μπάντης Βετμανίδης και Σταύρος Κόλκας ή και το αντίθετο. Αναλόγως ποιος είναι μέσα στο στούντιο. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, δίνουμε 5 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Λαμία της Κυριακής και 2-3 θα δω ακριβώς πόσα μου είπανε τα παιδιά της παραγωγής και της διοργάνωσης για τον Kelly Finnegan αύριο το βράδυ στο Γουί. Και εγκαινιάζουμε νομίζω πλέον την πιο σημαντική στιγμή της εκπομπής, την επικοινωνία με τον κόσμο που θα λάβει μέρος, θα κάνει και ποδαρικό. Έχω αγωνία να δω ποιος είναι. Εντάξει, κομματάρα. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Αντώνη και τον Παναγιώτη που του συνεφίλη της εκπομπής μας λένε η ταινία που έψαχνες, Σταύρο, είναι το Inception και όχι το Insomnia. Α, ναι, ρε. Με τον Δικάπριο είναι αυτό. Δικάπριο. Δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα. Ναι. Δεν κατάλαβες καν ποια ταινία είναι. Να καλημερίσουμε τον πρώτο που να μας κάνει ποδαρικό. Ποδαρικός. Λες να σημαίνει πολλά. Καλημέρα. Πάμε. Στην πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Παντρέω, τι γίνεται, καλή αρχή, καλή εκπομπή. Είσαι ο πρώτος μου, βεβαίως. Ο φίλος μας ο Νταλή είναι, Σταύρο. Ναι. Σαββατόρ. Βεβαίως. Έλα, ρε. Γνωριζόμαστε με το Σταύρο. Γνωριζόμαστε, Σταύρο, γνωριζόμαστε. Φίλε, εντάξει. Μπορεί να μην ξέρω το ψευδόνυμό μου, αλλά γνωριζόμαστε. Ωραία. Δεν είμαστε και Νέα Υόρκη. Εννοείται. Έχω περάσει από το Λίμπερο, θα έχουμε πει, εντάξει. Καλή αρχή, ξέρεις. Δεν γίνεται να μην μιλάς για καθόλου για αθλητικά, έτσι. Ας είναι ψυχιατρίο η εποπή. Δεν μιλήσαμε. Σήμερα είπαμε τα πάντα. Αλλά εσύ θες πάω τώρα. Όχι, ακόμα, σε λίγο. Εντάξει. Μπαμπή. Παρακαλώ. Λοιπόν, εσύ ήσουν ακμεότατος και στο 6-8, έτσι. Δεν σε κάνει το 10-12 ακμεότατο. Το 10-12, πώς λέει ο Κόλκας, δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπω. Ο Κόλκας δεν ξέρω άμα ήταν στο 6-8 τι θα έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Που θα κοιμόταν, δεν ξέρω. Αυτόματος πιλότος, δεν υπάρχει περίπτωση. Κατευθείαν, εντάξει, κατευθείαν, ναι. Παλιά κατευθείαν, ναι. Τώρα δύσκολα. Και το 10-12 μην νομίζεις, για τον Κόλκα είναι 6-8. Μη στεναχωριέσαι, έχει τις ίδιες δυσκολίες. 6-8 δεν είναι η ώρα, ευχάριστα. Πάμε, συζητήσαμε να τα ακούμε, να τα λέμε, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Παιδιά, να επιστρέψω, αν είναι έτσι. Στο χάρηκα. Μάλιστα. Που είδα λίγο να αλλάζουν ύφος κάποιες εκπομπές και ήταν θετικό αυτό. Μάλιστα. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό το κάναμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Κάνατε. Ωραία. Καλά κάνατε γιατί ήταν λίγο μονότονο. Μερικά πράγματα γίνανε λίγο μονότονο. Ωραία. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστούμε για το ποδαρικό. Την καλημέρα μου σε όλους και θα ζητάρα από άλλη μέρα. Έγινε. Γεια, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ας πάρουμε μια γραμμούλα, ναι. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα συνηθίσω, εντάξει. Δικό μου λάθος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ αντίθετα έχω ενοχληθεί από το 6-8 που δεν υπάρχει Μπατμανίδης. Θα μπορούσες, Μπάμπη, να κάνεις και τα δύο. Ήθελες να γίνεις στην ψηλή. Ήταν το όνειρό σου μεσημεριανάδικο. Είναι, τις φέρνει λίγο. Ναι, φέρνει. Έχεις δόντια, αυτιά. Ναι, για λέγε. Με τον Σταύρο έχουμε δύο φορές. Μια επικοινωνία πριν πολλά χρόνια στον Έξτρα, λεγόταν στον 103, τέλος πάντων. Ναι. Είχα πει τότε το ιστορικό Σταυροστόμης. Σταυροστόμης, μάλιστα. Ωραία. Δύσκολη λέξη. Και ένα μήνυμα η Λαμπάδα Σάχα. Αυτά τα δύο. Ο Σάχα, το τερματοφύλακας Σάκ, δεν ήταν αυτό. Ναι, το παουτσάκι που πρέπει να έχει από την μπουτίκ να ψωνίζει το Πάσχα Λαμπάδα Σάχα. Λοιπόν, και
Τώρα ακούω και τη διαφήμιση που έχετε για τον Πλούταρχο και το γιο του Κακοσέως. Ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση του γιου του, θα το έκανα Θουκυδίδης. Γύρισμα, γύρισμα, ναι, μαζί σου. Εγώ αν ήμουν... Όχι, εσύ Πλούταρχος ήταν... Πλουτάρχου Β. Δευτέρα Γυμνασίου. Ναι, Θουκυδίδη ιστορία, ήταν κοντά, ήταν κοντά αυτά. Ναι, θα το έκανα Θουκυδίδης, να υπήρχε λίγο σεβασμός. Έτσι, έτσι, ιστορικές αναδρομές. Αλλά είπαμε, Πάπη, ήθελε να γίνει δημόσιο υπάλληλο, δεν άντεχε στα 17 τηλεφωνήματα του Λευτέρη. Δεν μπορούσε. Θέλει να μπαίνει, μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει να μπαίνει στην καρτούλα το χρήμα. Τέλος πάντων, 6-8 βάζουμε και ακούμε MP3. MP3, ρε φίλε. Από εδώ και πέρα είσαι ο MP3, να ξέρει. Τελείωσε. Έτσι θα βγαίνει, ο MP3 είμαι. Έγινε, σε φιλούμε. Α, πάρουμε άλλη μια γράμμα. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Σαν να μην έφυγα από το λόγο επειδή. Σταύρο, πού είναι η πλατεία σου, Σταύρο. Αφού δεν βγάζω καλό σου. Επειδή άλλοι κάναν ποδαρικό, εγώ σα κάνω χερικό. Μάλιστα, πολύ καλό. Πολύ καλό. Όχι ότι σα βάλω χέρι, σα βάλω πάγο. Λοιπόν, επειδή τα ράσα δεν κάνουν τον παπά και επειδή είσαι σταυροπουλίτε και καλά, πώ το λένε, τρελοκομείο. Δεν είναι τα τρελοκομεία. Σε λίγο θα γίνετε πιο soft από τις εκπομπές του Ασλαμπά. Πιο soft. Αυτό είναι μορφή για την εδώ είναι εκπομπή επιπέδου, δεν είναι. Σαν παλιός ακροατής και του Λίμπερου, από τις. Και ποιος είμαι εγώ δηλαδή. Άστο. Να κάνω μια πρόταση. Λοιπόν, τι τρελοκομείο και τι σταυροπουλίτες είστε, αν δεν φέρνατε από την πρώτη μέρα επίτιμο προσκεκλημένο εκεί τον διευθυντή του Ευαγούς Ιδρύματος. Αν νόμιζα ότι το διευθυντή του σταθμού, γιατί και αυτό είναι βάγια σύνδρομα. Απλά είναι λίγο δύσκολο. Πιο εύκολο είναι του ψυχιατρίου. Το ξέρω τον αυτό. Το Λιμπερό ασχολείται και με κοινωνικοπολιτικά θέματα και. Στη διάρκεια αναφέρεται έναν τρόφιμο του ήπιου τμήματος, στη διάρκεια αναφέρεται έναν άλλον που είναι περισσότερο ναπολέοντας και πάει λέγοντας. Αν είναι να μιλήσουμε με κικίλια. Ναι. Εντάξει. Και θα δώσουμε τη λύση. Έτσι. Ναι. Έτσι. Κάτι άλλο. Στη διάρκεια, άμα χρειαστεί να αλλάξετε την ονομασία της εκπομπής, όχι ότι δεν θα πηγαίνει καλά και χώρια τώρα που είπα εγώ, ότι δεν κολλάει αυτό που είπαμε, και επειδή είστε και οι δυο σοφεράτζες, θα βάλτε Σουμάχερ εναντίον Τζάκι Στιούαρτ. Ναι. Σωστό, σωστό. Ναι. Ωραία, και έγινε. Και πού σας βρήκατε εκεί και τους δύο χωρίς τέτοιο. Όλα είναι βουλευμένα. Έγινε, σε φιλούμε. Φιλιά, τσάου, τσάου. Για να πούμε και κάτι σοβαρό, έτσι ας πούμε, μια σκεφτήκε το θέμα ας πούμε, του ψού. Αν θέλουμε να πούμε και, όχι, και για το ψούνουθου, το γνωρίζω το διευθυντή και είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας. Έχουμε κάνει συνεδρίας μαζί κιόλας. Κλείσε ένα και για μένα. Ναι, πήγαινα και μου έβαζε να φάω μπάμιες. Πήγαινα τα μεσημέρια, ας πούμε, με παρακολουθούσε για κάποια. Ανταλλάσσαμε κάποιες απόψεις τέλος πάντων. Και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμον και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν μάλιστα ο θεράπων ιατρός στην περίπτωση τότε του Γκάλη και της γυναίκας του εκείνη η παλαιά εποχή. Δεν αυτό το θέμα τώρα. Όχι, θα πω τίποτα και θα με ενδιαφέρει. Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα πει τίποτα, απλά αναφέρω, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Έτσι, για τους λάτρεις στατιστικής, ας πούμε. Για τους λάτρεις ιστορίας, βασικά. Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα στο δίδυμο. Τι γίνεται. Και καλή αρχή. Να είστε καλά. Θωμάς Τόντον. Ο αγόρι μου. Ο Παναγιώτης με ξέρει. Τέταρτος πέμπτος. Από αυτούς που απέτησα γραμμές, γιατί κάθε αθλητικό ραδιόφωνο που σέβεται τον αυτού στην πόλη πρώτα αγοράζει τηλεφωνικό κέντρο και μετά αγοράζει. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Χωρίς γραμμές στη Θεσσαλονίκη δεν βγαίνει η εκπομπή. Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει. Του στείλει να σχολιάσω τι είπε ο προηγούμενος και αυτά. Τα ξέρω παρακολουθώ. Θα κάνουμε και μία στήλη. Διαφωνώ με τον προηγούμενο. Ναι, πήρα να πω για τον προηγούμενο. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Τι θα πει για τον προηγούμενο. Τα λεγάκιδες και αυτά. Μα οι Αθηναίοι μας ακούνε για αυτό το λόγο. Επειδή τα ραδιόφωνα των Αθηνών δεν έχουν έρθει. Είναι σαν να έχει κότσει τα FM. Αυτό είναι. Ναι, όχι, χωρίς πλάκα. Δεν βγάζουν γραμμές. Έβγαινα στο Sport FM και περιμέναμε πώς και πώς. Sport FM βγάζει μόνο το βράδυ, μου φαίνεται. 12-2. 12-2. Και εντάξει, ένα Sport βγάζει κάποιοι το μεσημέρι. Οι Αθηναίοι έχουν πολύ καλό το κομμάτι του αέρα. Δηλαδή, πουλάνε αέρα, ρε φίλε. Έχουν αθλητικό ραδιόφωνο. Μπορεί, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός να τρώει 3 γκολ από τον Δόφη και να φάει άλλα 3. Έτσι όπως το παρουσιάζουν, νομίζεις ότι η Μπαρτσελόνα κατά λάθος έφαγε 3 γκολ. Καταλάβες. Ναι, ναι. Είναι παπατζίδες.
Είναι σε αυτό, το έχουνε ρε φίλε, είναι... Αλλά... Εδώ ρεπόρτερ Ολυμπιακού, επειδή ήμουν κάτω και άκουσα λίγο αθηναϊκό ραδιόφωνο, δεν λέω και ραδιόφωνο. Πες, δεν είναι ραδιόφωνο, είναι. Ότι μάλλον θα παίξει το Σαββατοκυριακό, την Κυριακή, ας πούμε, ότι παίζει ο Ολυμπιακός το Σάββατο, επειδή πήγε και δίμετρο στην Κωνσταντινούπολη με την οικογένειά του. Λες και άμα τον πονούσε το πόδι δεν μπορεί να πάει, ας πούμε. Θα πάει με τα πόδια στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ ωραίο δίδυμο, πολύ ωραία επιλογή. Δεν ξέρω, ακούγαμε και Batman το πρωί λόγω δίδυματος, θα ακούμε και θα βγαίνουμε και... Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Τσάω, τσάω. Φίλος ακροάτης, από αυτά που λέγε ο Μάριος, μηνυματικά το TEM και τέτοια, ο οποίος όντως απέτησε γραμμές. Δηλαδή, καλή είστε, αλλά ρε παιδί μου... Δείξτε καμιά γραμμή. Εκεί είναι η πεμπτουσία. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια, για όσους ενδεχομένως... Πιο εύκολο νούμερο σταθμού έχουμε. Ξέρεις πόσες φορές το έχω ρωτήσει στο τηλέφωνο μου και δίνω αυτό. Ναι, εγώ σου πληρώνω στα επίσημα έγγραφα. Για να έχεις την Μαριλίζα. Ναι, αυτό. Να πει ο άλλος πω, ρε φίλε, με ποιον τίλαρα. Με ποιον τίλαρα, έχει γραμματέα στο σπίτι. Το κάνει αυτό Χάρη Κλίν. Ξέρεις, παλιά όταν το πέραν τηλέφωνο, ας πούμε, να... Κυρίως για τα αθλητικά, όταν το εμπλεκόταν με την Καλαμαριά, έκανε τη Φιλιππινέζα. Ο ίδιος. Και γίνει, κύριο Χάρη, δεν είναι εδώ. Για να αποφύγει τους δημοσιογράφους, Θεός, Θεός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Με για τις εκπομπές, την εκπομπή, με για τα αστέρια, με για όλα. Αυτός είναι άνθρωπος. Ο Μεγιάς. Ο Μεγιάς. Ο Μεγιά. Ο Μεριά και ο Μεγιά. Ο Μεγιάς. Ρε Μπάμπη, έχω μια πορεία. Παρακαλώ. Στις ταινίες του Batman, στην πόλη του Batman, γιατί είναι συνέχεια σκοτάδι, φίλε. Γιατί η ώρα... Και έκανε εκπομπή 6 ώρα. Η ώρα που ήταν μαύρη και άραχνη. Είδες πως είναι βγάλμενα μέσα από τη ζωή μου. Κανονικά, φίλε. Κανονικά. Γιατί άμα θα βγει έξω και είναι μέρα, ρε φίλε, θα καεί. Γι' αυτό είναι νύχτα. Θα καεί. Αφού είναι νυχτερίδα. Α, καλά, εντάξει, παιδιά. Τώρα τρίτο, τέταρτο επίπεδο, συγγνώμη που δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Ναι. Είναι η ώρα, είναι η ώρα που νιστάζω. Σιγά-σιγά. Εδώ στο... Όταν είχαμε μαλλιά, γιατί είχες μαλλιά κι εσύ, δεν ήταν η μεγαλύτερη φοβία σου μην μπλεχτεί η νυχτερίδα στο κεφάλι σου? Γιατί που πήγαινες και θα μπλεκόταν οι νυχτερίδες, ρε εσύ? Δηλαδή που στις σπηλιές έβγαινες, στα Πετράλωνα έβγαινες, να πούμε. Στο Άλσο της Νικόπολης. Πότε, πες μου, πότε αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα? Είχα βάλει ένα φλάσιο, εγώ μην μπλεχτεί η νυχτερίδα στο κεφάλι μου. Έλα μου, ντε. Δεν ξέρω τώρα πώς, ρε φίλε. Μετά από κανένα πάρτι, μετά από κανένα τέτοιο κάπου μου κόλλησε στο μυαλό. Στην Αλιστράτη έβγαινες και πήρες ποτό, να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή αρχή. Δημήτρης είμαι από Ντεπότ, Καμινίκια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καμινίκια. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Εχθές είπατε για κάποιον συνάδελφό σας από Επτάλοφο που πήγε με τρένο στη Χαλκιδική. Ναι. Η παρέα του, δεν θυμάμαι αν ήταν ο ίδιος, η παρέα του ήταν σίγουρα πάντως. Ναι. Πήγε στο τρένο, αυτό που ήταν δίπλα στην Επτάλοφο, εντάξει, βόλευε. Ναι, γιατί έχουμε κι άλλο. Ναι, και πήγαν να πάρουν το τρένο για Χαλκιδική. Όντως, αύριο να τον θυμηθείτε τον συνάδελφό σας, τον Χριστάρα, έχει γενέθλια. Δεν το θυμόμαστε γιατί κοστίζει πολλά όταν πάμε. Και αντιθέτως, δεν κερνάει. Από ό,τι έμαθα, έχει βγάλει χαρτί και μολύβι και μετράει τους καλεσμένους. Τα ροξάκια που θα κεράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πάνω από μισό κιλό οτιδήποτε. Να ξέρεις, εντάξει. Όχι, εντάξει. Απλά το λέω. Επειδή είναι. Του λέει μόνο ο πρώτος που θα πάει. Είναι αγαπητός μου ο Χρήστος. Όλων μας είναι. Μάλιστα. Απλά να μην ξεχάσετε αύριο να τον. Να ζητούμε. Και τα γενέθλιά του, τα χρόνια του πολλά. Έγινε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Καμινίκια, Καμινίκια έχει και στην Αθηνά. Καμίνια, ξέρεις, μας αντιγράφουν. Γιατί και εδώ έχουμε Φάληρο. Εδώ έχουμε Επτάλοφο. Ναι, Κηφισιά, Επτάλοφο, Ηλιούπολη. Ξέρεις ότι έχουμε και Ακρόπολη. Καλά, Χατζόρις, από Ακρόπολη ξεκινήσαμε. Έτσι, όλα δικά μας είναι. Όλα δικά μας είναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να το ξεκινήσουμε πολύ βασικά. Εσύ θα μας πεις αν είσαι εσύ. Εγώ θα σας πω ότι είμαι από Ηλιούπολη. Από τη Σεφό πάμε λίγο δυτικά τώρα. Είναι οι ανατολικές των δυτικών οι Ηλιούπολες. Μια αλεσάνθ. Ναι. Έχουν πλατεία. Ναι, πλατεία φίλε. Πλατεία Ηλιούπολη. Αλκόα. Έχω πάει στην Comfort, sorry αδερφέ. Μας έχει πει, μας έχουν πει παιδιά, τα παιδιά που το έχουν είναι παρέα. Θα κάνουμε λέει μασκέ πάρτι. Και δίνομαι εγώ ο Σύφης και ο Σταύρος, ο Σύφης ο γνωστός, ο βάρος μου,
Και ο Σταύρος κινδυνόμαστε τρεις πιγκουίνοι. Γιατί, γιατί βιάζεις λίγο. Είδαμε να ντυθούμε πιγκουίνοι, ρε αγόρι μου. Και μπαίνουμε στην Comfort, η οποία είναι τριόροφη τώρα και είναι τίγκα. Και είμαστε οι μόνοι φίλοι. Δηλαδή, το τι πιντελή και έχει πέσει, αλλά εξελίχθηκε πολύ καλό εκείνο το βράδυ. Γεια λέγε αδερφέ, τι γίνεται στην Ηλιούπολη. Εντάξει, εξωτική Ηλιούπολη. Ναι. Με φοβερό καπνομάγαζο. Καλά, εννοείται, φημίζεται γι' αυτό. Και επειδή είπατε για νυχτερίδες, εντάξει, επειδή είμαστε κοντά με Νικόπολη, δίπλα, μια γέφυρα μας χωρίζει. Καθώς πηγαίνει στην Νικόπολη, παιδιά, όλα τα φοβάστε, εντάξει. Κακά τα ψέματα. Μάλιστα. Έχει, είναι αλήθεια ότι ένα κομμάτι του Game of Thrones γυρίστηκε. Βασικά αυτό που πρέπει να φοβάμαι, πες κανένας πυλώνας της ΔΕΗ, ας πούμε, γιατί είναι... Είναι κομμάτι της... Εντάξει, έχουν εκπαιδευτεί ο κόσμος, το κοιτάει αυτό. Μην πέσει, κάνει ένα σλάλο, κλακ. Εδώ πέρα... Ναι. Γίνεται χαμός. Εσύ ποιο λεωφορείο έχετε τώρα, γιατί καιρό έχω να πάω λίγο πολύ. Το 34, το ιστορικό 34. Όποτε θυμηθεί, αυτό κι αν είναι. Το ιστορικό 34, όποτε θυμηθεί. Αλλιώς 27. Έτσι, έτσι. Ανεβαίνουν σε εμάς. Ναι, ναι, έρχονται. Ναι, 27, εκεί πέρα ψυχιατρίο. Έρχονται οι ξένοι και μας γεμίζουν τα αστικά, να πούμε. Δεν μπορούμε να βρούμε θέση. Κατάλαβες, αυτά συμβαίνουν. Να σε καλά. Αν πάρεις 27, 9 η ώρα, 8 η ώρα το πρωί και βγεις ήρεμος, κατέβεις ήρεμος, τότε εντάξει. Καθημερινά αυτό, αυτό διαπράττω. Το έγκλημα προς τον εαυτό μου. Anyway, σε ευχαριστούμε. Παιδιά. Παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αν κάποιος που έχει πολλά σπίτια στο κέντρο, αφού ακούτε το δράμα του νεαρού, συναδέλφου, συμπαραγωγού, εντάξει, δώστε του ένα σπίτι, δεν θα θέλω, σας διαφημίζουμε. Δεν θέλω, εγώ αγόρι μου, δεν είμαι ρίψασπις, σαν και εσύ. Εγώ την έκανα, φίλε. Άμα έχεις διαβάσει Νότης Φακιανάκη, μιλάς αλλιώς. Ναι, εσύ την έκανες. Εγώ θέλω να μένω στο Σταυρούπολη, απλά θέλω να μετακινούμε. Γιατί δεν λες ένα φίλο του ταξιτζή. Ωραία. Να έρχεται να με παίρνει. Ποιο κέντρο ταξί. Και να κάνω το τι... Μακεδονία, το Μερσέντες. Δεν έχω λεφτά θέλει, πάνω μου. Θα σας χωρί. Διαφημίζουμε. Βεβαίως. Και θα παίρνετε τον Πατμανίδη κάθε μέρα από τη Σταυρούπολη. Για το κοινάτε. Μόνο να με πηγαίνει. Όχι, το γύρω να το έχω. Το πήγαινε είναι το δύσκολο. Θα ζητάς πολλά για να πάρεις λίγα. Ζητάω λίγα. Το κάνω αυτά και για τα live. Έχω κάνει παζάρια στον εαυτό μου. Λέει πόσα θες, ξέρω. Παίζω κάπου την Τζελίκη. Λέω μια αμοιβή, ξέρω εγώ. Έτσι, μπίζερα. Ναι, και μου έδωσε περισσότερο και μου λέει με αυτά καλά είμαστε. Βαρέθηκε εγώ. Όχι, θα είδε αυτό το φλάκα, δεν ξέρω τι θα πάρει. Όλο μου δέσε παραπάνω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έμοιαζε στον πρικοθύρα τον Κόλκα. Τι πρικοθύρα, ρε, που ό,τι γυναίκα είχα στη ζωή μου δεν είχε 8 ευρώ πάνω της. Έχω 10 στα 10. Καλή αρχή, παιδιά, κύριε Στίνιο. Να σε καλά. Έχουμε μιλήσει, Σταύρο, παλιά μαζί και Batman. Μωά, αλλά εσύ, πόσο διαφορετικός είσαι, ρε Σταύρο, όταν κάνεις εκπομπή χαλαρή και βγάζεις το πραγματικό σου εαυτό και όταν σε βγαίνει το παντικό Μαριανός, ρε παιδί μου, αλλά πουστάρω να σ' ακούω. Εντάξει ρε φίλε, κοινάει το μάτι μου με τον Πάκο, έχω αυτό το κουσούρι. Γι' αυτό το είπα να τα αφήσω, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή είμαστε και φιλαράκια, είμαστε και φίλοι στο Facebook και όπου με τρελαίνεις ώρες ώρες και δεν μπορώ να συγκράξω, δεν μπορώ να σχολιάσω ρε συγκεκριμένα. Θα πέσουν οι άλλοι μετά, άστο καλύτερα, καλύτερα. Αυτό στο ράδιο κράξω εδώ. Καλή αρχή παιδιά, να ξέρετε. Εμείς είμαστε από αυτούς που μας αρέσει η ποιότητα. Ποιότητα. Και εσείς φέρατε την ποιότητα στα ραδιόφωνα. Εντάξει, αυτό είναι. Μπετόβεν τον FM και Μπετόβεν. Δεν το πιστεύετε ούτε εσείς αυτό που είπατε. Καλά, προφανώς. Δεν το είτε. Δάκρυση ποιότητα. Δάκρυση ποιότητα στην διαγωνία τώρα. Όπα. Μου αρέσει να ποιότητα. Πάπα. Είπα αυτό που ήθελα, άντε φτάνει, φτάνει. Πάμε, πάμε. Έτσι. Μα αυτό θα συσπυρώσουμε. Γιατί στα τηλέφωνα που βγήκανε δεν ήταν επάοξιδες λόγω επειδή ήσουν εσύ εδώ. Συσπυρώνουμε όλους τους αγνούς φίλους όλων των ομάδων οι οποίοι θέλουν να επιλέξουν κάτι διαφορετικό από την κλασική αντιπαράθεση. Μπορώ να ακούσω και ένα λόγο, να ακούσω και μια τετρασύλλαβη λέξη. Εντίοτε. Έτσι. Θα πω ιστορία με στέργιο τώρα στα γρήγορα. Εντάξει. Αυτό, γι' αυτό σε ακούω, γι' αυτό έρθες στην εκπομπή. Ιστορία με στέργιο. Πέσουμε ένα φιλικό με την Μπάσινγκ κάπου στην Ολλανδία, κάπου στη μέση του πουθενά. Όχι, Γερμανία στη μέση του πουθενά. Δεν έχει τίποτα, ούτε δέντρο δεν έχει που είμαστε. Ένα κάμπο, σε ένα κάμπο παίζουμε. Ωραία. Και δίνουν δεκάδες της. Το γελάω ήδη χωρίς να ξέρω την ιστορία. Και έχει έναν 12-σύλλαβο φίλε, έναν Αφρικανό, έναν εξτρέμ, ο οποίος πώς τα φαίνει η μπάλα, έχει όλη την ώρα την μπάλα. Εγώ στο μεταξύ έμπειρος,
Τον λέει Γιουσούφ. Τον λέω Γιουσούφ. Να τελειώνουμε. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο που δεν μπορώ να διακόψω, εγώ στο ίδιο κάτι άλλο ραδιόφωνο δίπλα μου, τον λέει κανονικά, αλλά φίλε σε κάθε λέξη. Επίπεδο ραμπέ, σαν τα ντρανά, κάπως έτσι. Όχι, είναι εύκολος. Γιατί είχε γκου, γκου, γκου. Δηλαδή, σε όλο το πρώτο ημίχρονο τον βλέπω ότι δίνω παθή να το πει. Αλλά δεν μπορώ να διακόψω. Να του πω πες τον Γιουσούφ. Τι θα μας πούνε. Αλλά κρύβε την άλλη μέρα στα ράδια. Γιατί λέτε τον παίχτη έτσι ας πούμε. Όχι, είναι καλά τώρα. Πάνε εγώ να κάνω τη μετάδοση και να... Καλά, και στο μήχρονο του, τι κάνεις. Το σκέφτηκε εκείνη την τώρα μετά, μετά που ήθελε 45 λεπτά. Ναι, ναι, δεύτερο ημίχρονο το δούλεψε κανονικά. Ο τεράστιος. Έγινε Γιουσούφ και σου λέει: εντάξει, έγινε και μια αλλαγή. Βγήκε ο αυτός και μπήκε ο Γιουσούφ μέσα. Σε φιλικό έχουμε βγάλει 10 μόνοι μας. Έχουμε πάει καθυστερημένοι. Του αλλού. Ναι, α, καλά, εντάξει. Ναι, ποιος θα σου έλεγε κάτι. Εννοείται. Όχι μεγάλο φιλικό, με κάτι χωριά. Αλλά. Μάλιστα. 11:30 λοιπόν, διαλυματάκι ετοιμάζουμε. Χορηγή. Πριν του αναγνώσει, να επαναλάβω ότι FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. 6, 5 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Λαμία και κάνα 2-3 προσκλησούλες για τον Κέλλι Φινίγκαν, τον Μονοφόνιξ, αύριο στο WE FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Επίσης, θα πάρω τώρα τεράστιο Κώστα Αλεξιάδη, με πήρε τηλέφωνο. Παρατάω το τηλέφωνο στο διάλειμμα, παιδιά. Το παρατάω. Θα τον πάρω τώρα λοιπόν, τα τεράστια welcome stores, αλλά πάμε στους χορηγούς της δεύτερης ώρας. Naxos, κορυφαία εταιρεία υποδημάτων σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε στο Mediterranean Cosmos, μπορείτε να πάτε να δείτε την ποιότητα, να αγοράσετε δηλαδή παπούτσια που θα μείνουν. Όχι παίρνω παπούτσια τώρα και χαλάνε σε ένα μήνα. Εντάξει, Αγία Σοφίας από κάτω προς παραλία, στο κομμάτι της Mackenzie King είναι τα γυναικεία και τα παιδικά. Από πάνω από την Αγία Σοφιά στις Βόλου είναι τα ζωνάκια, όχι. Είναι τα αντρικά. Εντάξει, τα φορέσαμε και στο γάμο, εκπληκτικό παπούτσι. Έκανε ποδαρικό δηλαδή. Σου πάτησε το πόδι η γυναίκα σου στο γάμο. Τελώσε. Σιγά. Ρε. Πολιτικό κάναμε. Μου πάτησε το πόδι στον πολιτικό. Γιατί όχι, ρε παιδί μου, κάποια αιθήματα πρέπει να. Μαρέλο με πάτρεψε. Μάλιστα. Και μου έλεγε εκείνη το παιδί Ηρακλή και τέτοια μου έλεγε. Τέλο πάντων, Naxos λοιπόν μαζί μα και σήμερα. Επίση, be easy. Be easy. Επειδή η Μαρελής ξέρει ότι είμαστε καθυστερημένοι, μου το έγραψε και στα ελληνικά. Δηλαδή γράφει be easy στα αγγλικά, λες και δεν θα μπορώ να διαβάσω το be easy. Που θα πει. Παρένθεση, be, μη πει γιώτα, easy με τόνους. Μη πω δηλαδή be easy. Εντάξει, be easy λοιπόν, ευχαριστώ που μου έχετε εμπιστοσύνη σε αυτό το ραδιόφωνο, ευχαριστώ. Τι είναι η be easy? Η be easy είναι μια εταιρεία που παρέχει, διανέμει και οργανώνει σωστά μία επιχείρηση εστίασης που θέλει να δείχνει Web TV, να σου δώσει σωστά το σήμα, να βλέπεις, να μην κολλάει το ΠΑΟΚ TV π.χ. Μπορεί να γίνει του χρόνου και Ice TV. Ωραία. Δεν ξέρω. ΑΕΚ TV, ενδεχομένως. ΑΕΚ TV μπορεί να γίνει. Οπα. Ναι. Τι έπαθε τώρα. Μήπως σου γράψε λάθος το Be Easy. Όχι, όχι. Εντάξει, έχω... Άμεση ενημέρωση. Άρα λοιπόν η Be Easy είναι μαζί μας εδώ για να τηλεφωνήσετε στο 2-3-12-31-34-34 και να πείτε παιδιά, την ώρα που το παιχνίδι μου κολλάει λίγο, λύθηκε το πρόβλημά σου με ένα τηλέφωνο απλό. Και τι γίνεται μετά? Και αυτός που θέλει να δει στο Wi-Fi της επιχείρησής σου, θέλει να δει το Instagram, τι ανέβασε η Τούλα. Πώς το είπες χθες? Η Φιλίτσα Φραουλή. Ωραία. Γίνεται αυτό. Τηλεφωνεί στο 2-3-12-31-34-34 και το Be Easy Router δίνει τη λύση σε όλα. Και τελειώσατε. Λοιπόν, διαλυματάκι, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Και τι άλλο δίνουμε? Τι άλλο δίνουμε? Και 5 εισιτήρια για το ύποπτο. Έτσι. Πάω κλαμία. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 για την κλήρωση για το εισιτήριο. Και επιστρέφουμε με γραμμές. Πάντα γραμμές, γιατί δεν βλέπεις ο κόσμος διψάει. Έτσι. Διψάει thirsty. Μην το λες έτσι τώρα, ο κόσμος διψάει για γραμμές, σε παρακαλώ. Εννοείται το λέω έτσι. Να κουνηθούμε ιστορικά τραγούδια
Λούνα Πάρκα, ε. Να μου βάλεις και λίγο πιο pop. Θέλεις, εντάξει, τώρα είμαι... Λίγο, όχι ότι με χαλάνε, ναι. Πρόσεξε με, δεν σου κάνω κριτική σαν DJ. Τι έκανες όμως. Την έκανα, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Απλά σου είπα, χρησιμοποιώ, θέλω ένα in excess να βάλεις. Εντάξει, από αύριο θα σου έχω... Ναι, θέλω oh, λίγο... Ναι, ναι. Αύριο θα αλλάξουμε το μοτίβο. MC Hammer. Καμία, MC Hammer είναι ακριβώς αυτή η λογική. Ναι, εντάξει, ξέρω, ρε, το γύρισα. Το γύρισες. Ναι. Θέλω λίγο ετήλα. Να εντύλα βασικά. Τα έχω μέσα, τα έχω μέσα όλα. Πρέπει να βρούμε μια ελεύθερη δίωδο στο ένα USB για να τα περάσουμε, ας πούμε. Γιατί ως DJ. Αφού σου είπα, θύμισέ το μου, έχω γόρε πολύ υποδοχέα. Φέρε. Πολύ υποδοχέα. Φέρε από το χορηγό, φέρε από το χορηγό. Θα μας ετοιμάζει ο τεράστιος Κώστας Αλεξιάδης. Εκπληκτικό δώρο με επιλογή. Δηλαδή, δεν θες τηλεόραση, θα πάρεις κάτι άλλο. Γιατί πήρα τηλεόραση, αν το ήξερα ότι θα αλλάξει έτσι άρδινη η ζωή μου. Καλά, βρε ζών, δίπλα μου θα είσαι, θα σε αφήσω εγώ έτσι. Να είστε. Έχω αφήσει πολλούς έτσι. Πες στην αγορά τι γίνεται. 2-31-02-85-50. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. Καθημερινά θα το κάνουμε αυτό ούτως ή άλλως. Μετά το προπαρασκευαστικό στάδιο. Ταπεινά παιδιά, θέλουμε την επικοινωνία με το λαό. Έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526 ΠΑΟΚ Λαμία αυτή την Κυριακή πεντηστηριάκια. Και αν Φίνικα... στείλετε μήνυμα για οτιδήποτε και θέλετε και εισιτήριο, βάλτε και τη λέξη εισιτήριο. Εντάξει, μ' αρέσει. Και φυσικά συμπληρώνετε και το οτιδήποτε. Μην χτίσουμε τη σχέση μας. Απλά έτσι. Στα υλικά αγαθά. Τι είπες, εντάξει. Μην σας δοκούμε για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μα δεν το κάνουμε γι' αυτό. Δεν το κάνουμε γι' αυτό. Ανάγκη το δώρο. Αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλημέρα. 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 Καλημέρα και στους δύο. Καλή αρχή να ευχηθώ κι εγώ. Να είστε καλά. Το ξύπνησες. Είναι ο Κώστας, όχι. Τι τώρα, πήγαμε για το μωρό σχολείο, όλα τα καλά. Ο δικός μου είσαι, δικός μου, για λέγε. Το παιδί μου και εγώ, ενότητα. Ναι, ενότητα, ναι, για λέγε. Μεγάλη χαρά, φίλε. Άστο, φίλε. Εμένα πάει τρίτη δημοτικού τώρα. Εμένα κλάνει και νομίζω ότι είναι... Ναι. Μπετόβεν. Και εμείς προχτές πιάσαμε κάτι ψιλοαρρώστιαμε και πήγαμε στο γιατρό, γιατί μας είπε ο γιατρός. Δεν μου λες, λέει, όταν αερίζεται, λέει, θέλετε να φύγετε από το σπίτι. Για να καταλάβει τι έπαθε ακριβώς. Εμένα γαρίφαλο. Έτσι τέτοια ίωση είναι κυκλοφορεί. Γαρίφαλο φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς. Περιμένω να κλάσει πως και πως. Ας τη σπάρκα στον ανήφορο, κανέλα και γαρίφαλο. Αυτό ακριβώς. Η εκπομπή που ήταν στην ώρα σας που σχόλασε η χολή κατά του ΠΑΟΚ, σχόλασε. Γιατί εγώ έπαιρνα και πολεμούσα και με τους δύο φίλε Σταύρο. Κοίτα, μιλάμε για πόλεμο τώρα. Πόλεμο αδυσόπιτο, αδυσόπιτο. Εσύ πολεμούσες. Εμείς με διακριτική διαδικασία. Τους βλέπεις εκεί πέρα από κοντά. Τους φάγαμε, φίλε. Τους φάγαμε. Καλανί, τους φάγαμε. Καλό λες. Αλλά εσύ τους βλέπεις και από κοντά. Μπορείς να τους τα πεις τα ίδια. Εγώ από το τηλέφωνο τους τα έλεγα. Δεν είναι φίλε. Μπορείς να τους ξέρω. Εγώ δεν ασχολούμαι με οπαδικά θέματα. Εγώ είμαι ένας επαγγελματίας. Εδώ κάνουμε μια εκπομπή Τσιμτσιλή FM. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Απλά δεν τους άκουγα ούτε εγώ. Δεν άντεχα. Κατάλαβες. Φαντάσου. Δεν άντεχα. Δούλευες εκεί. Δεν άντεχα, όχι. Τους σχολάσαμε λοιπόν και μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα για να είναι πιο εύθυμη η μέρα μας. Βέβαια. Διότι η μέρα μας χαλούσε διότι δεν αλλάζαμε τη βελόνα. Άκου να δεις. Το καταλάβαμε ότι δεν τους γούσταρες. Ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν γίνονται να το πεις πιο απλά, ρε φίλε. Ωραία. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ούτε εγώ τους γούσταρα. Τι να λέμε τώρα. Ναι, τι να λέμε τώρα. Ναι. Έγινε. Πάμε παρακάτω. Έχεις θέμα. Έχεις θέμα γιατί έχουμε μια θεματάρα, να ξέρεις. Ενελθέ το χρόνο, θα τα συζητήσουμε. Το θέμα μου είναι πιο σοβαρό. Αυτός ο πόλεμος από το Κωστάκι, το Τζέρζι και τον Παππού και όλα αυτά εδώ. Που συμβαίνουν να πούμε γύρω μας. Άκου να δεις. Σε διαβάζουμε. Ξέρουμε τις απόψεις. Αφήσεις τη χωριστερή να κάνει τη δουλειά της. Άστινα. Να είστε. Κατάλαβες. Άστινα, θα λοιπόν, κάνει. Θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα. Στην επόμενη. Καλημέρα. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλωρίζει και νέα εκπομπή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να σας πάει τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν με βολεύει, η ώρα δεν με βολεύει καθόλου, εννοείται. Δεν έχω ακούσει τίποτα, μόλις συντονίστηκα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το 6-8 όμως, απίκο. Το 6-8 ήταν εντάξει, πολύ βολικό. Αλλά δεν πειράζει, θα προσαρμοστούμε. Πέμπτη και Παρασκευή με βολεύει. Κρατήστε τα καλά θέματα για Πέμπτη και Παρασκευή, παρακαλώ. Θα έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή θέματα μεσηνίας, να γνωρίζεις. Αύριο θα τα σχολιάσουμε μαζί.
Τέλεια, αύριο, 10 ναι, ναι. η ώρα. Έχουμε ένα μεσηνίας. Ε? Έχουμε ένα μεσηνίας από χθες. Το έχεις καβάτσα. Ναι, 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 το έχω καβάτσα ναι. γιατί είναι η Καθήλυνα αρμόδια ως παιδί της Καλαμάτας. Ναι, ναι. Πρέπει να... Καλαμάτα δουλεύεις. Θα τα πω εγώ από τα μέσα. Είμαι από την Καλαμάτα, ναι. δεν δουλεύω στην Καλαμάτα. Εννοώ ότι εντάξει δουλεύεις ναι, ναι. σαν γενικότερη έννοια. Mm. Όχι ότι δουλεύεις, δουλεύεις, ναι. Καλαμάτα, τι μου θύμισες. Ναι, ναι. Εντάξει, όλοι κάτι, θυμούνται από την Καλαμάτα. Δεν χρειάζεται. Λες Καλαμάτα και τελείωσε. Και τελείωσε. Κανένας λόγος δεν υπάρχει να αναλύσεις. Ναι, ναι. Η Χριστίνα μας βέβαια είναι μεγάλη στοιχηματολόγος, γκουρού, προφήτης. Ναι. Έχει δώσει τεράστια σημεία το πρωί το ταινιακά. Ναι. Όπου ο κόσμος πήγαινε και εισέπρατε ουρές. Μίστρευστό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Η μίστρευστό είναι σημαντικό. Μίστρευστό. Έλα, φίλε. Μου αρέσει αυτός ο τίτλος. Ωραία. Αποκτάς νέα οντότητα και νέα ταυτότητα τώρα στην νέα μας ζώνη στο 12. Όλα είναι νέα από ό,τι καταλαβαίνεις. Και την Παρασκευή θα επανακάμψεις. Βέβαια, σκοράκια την Παρασκευή. Έγινε. Σε ευχαριστούμε, σε φιλούμε. Εγώ ευχαριστώ, άντε φιλιά. Τσα, τσα, τσα. Περίμενε ότι θα βγουν και γυναίκες στην εκπομπή. Δεν πρέπει να είναι τότε η κανονική φωνή που έχω ακούσει, γιατί έχω ακούσει κάποιες γυναικείες. Γεια σου, Σταύρο. Μαζί μου θα αναβαθμιστείς στο γυναικείο φίλο. Να ξέρεις. Τρελάθηκε τώρα, βγάζει. Βγάζει αφρούς. Δεν σε βλέπω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα, ναι. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, γαμώτα, θα το πετύχω. Εντάξει. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα κύριε, τι κάνετε. Τέλεια, δεν γίνεται καλύτερα. Πολύ καλά. Αυτό το ας πάρουμε μια γραμμούλα, μα ίσως στο ράδιο Μποκοτά θα ήταν λίγο παρεξηγήσιμο πάντως. Το έλεγε ο Γιώργος ο Καράδας για ξέση ιστορία ραδιοφώνου στην εκπομπή Ηρακλής Σαλονικέ μου. Την άκουγα μόνο και μόνο. Καλύτερη εκπομπή. Όταν έβγαζε γραμμές και έλεγε ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Μετά άρχισα να το λέω κι εγώ γιατί έκλεψα τον Γιώργο τον Καράδαλη και με πέραν τηλέφωνο οι γνωστοί μου και μου λέγανε θα κόψεις τις φλακίες. Μεγάλωσες, μεγάλωσες. Εντάξει, δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις και διαδικασίες, υπάρχουν πονηρά μυαλά. Ναι. Να το λέμε γι' αυτό. Ναι, ναι, αυτό πάνω απ' όλα. Τι κάνετε, είστε καλά. Είμαστε εξαιρετικά, μπορώ να πω. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Καλή αρχή σας εύχομαι και εγώ, ό,τι καλύτερο. Ναι. Και σε εσάς καλή αρχή, γιατί καλή μαζί. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Για είναι μια εκπομπή κολεκτίβα. Έτσι. Να ξέρεις, είστε όλοι μέτοχοι. Κολχός. Εγώ ήθελα να μείνουν οι προηγούμενοι. Εσύ μαθαίναμε μετά από νίκη του Πάρκου ποιος αντίπαλος θερματοφύλακας κοιτούσε στραβά. Μην αρχίσεις. Ποιος αντίπαλος αμυντικός έμπαινε στραβά η κάλτσα. Όχι, δεν είχε ενδιαφέρον. Αυτή είναι η διαφορά, φίλε. Αυτή είναι η διαφορά. Εσύ αγχωνόσουν και σου κινούσε τα μυαλά. Εμείς δουλέψαμε. Μάλιστα. Τους εφάγαμε που λένε. Το πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Από το πήρα να πω. Τους εφάγαμε. Από το πήρα να πω για τον προηγούμενο. Πήρα να πω για την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Για το προηγούμενο πρόγραμμα. Ναι. Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, μαθαίναμε πράγματα. Δηλαδή ότι ο τερματοφύλακας τραβούσε το χέρι και βάζαμε γκολ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι χρήσιμα. Ναι, αλλά ήσασταν εκεί. Άρα σημαίνει ότι σας άρεσε. Άρα τα παιδιά κάνανε πολύ καλά. Το έργο τους επιτελούσαν. Ναι, θέλαμε να μάθουμε αυτά που έκρυβε ο Κόλκας και δεν μας έλεγε και τον Πάο. Ναι, γι' αυτό. Αυτή θα είναι μια άλλη ενότητα του τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν. Πολλά μέσα. Τι μας κρύβει ο Κόλκας. Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Κοίτα, αν κάναμε κουφί ραδιόφωνο θα είχαμε σοβαρό. Σας χαιρετάω από Ρόδο. Και στη Ρόδο, νότια Ρόδο. Νότια, θύμισες. Ναι, νότια. Δεν έχω ακούσει τον Batman ραδιοφωνικά, ούτε τον Κόλκα, αλλά τους ξέρω και τους, θα ξέρω και τους δύο. Πώς χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς γίνεται αυτό, δεν μας άκουσες ποτέ και τους δύο. Και δουλεύουμε και σε άλλα μέσα. Εσύ τραγουδάς και εγώ δουλεύω σε 15. Α, σωστά. Εντάξει, οκ. Ναι, πήρα να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Έτσι, γαλατικό χωριό εκεί πέρα και το κολχό σας. Έτσι. Το πιάσε. Να είδες αγόρι μου τι κοινό έχουμε. Έπιασε αμέσως, ας πούμε. Επαναστατική θεωρία. Έτσι, τα φιλιά μας στον Τριαντάφυλλο. Να δώσει Ροδίτης. Και στον αγαπητό Αμπελά. Επίσης, παιδιά, θέλω να σας πω να τρώτε η Μάμπαλντή και ο Πάος να πάρει πρωτάθλημα. Μάλιστα. Το η Μάμπαλντή που κολλάει σε όλα αυτά. Δεν ξέρω, μου βγάζετε έτσι πολύ ωραία.
Είστε γεύση πλέον. Α, είμαστε έτσι μελιτζανοειδές. Άμα είσαι νησιώτης, είσαι και ποιητής. Έτσι, να το χειροκροτήσουμε. Μετά τον Ελίτ, ένας δεύτερος ποιητής του Αιγαίου. Ακριβώς. Σας φιλώ, σας φιλώ. Να είστε καλά. Τσάω, τσάω, τσάω. Νότια Ρόδοσε. Νότια Ρόδοσε. Πρέπει να έχω πάει. Επικοινωνήστε μαζί μας ό,τι θέλετε. FM και ένα το μήνυμά σας στο 54526. Αν θέλετε να μπείτε για εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία. Το ύποπτο. Σας κάνω το λάμο κάτι. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Και Κέλλη Φίνιγκαν. Και Κέλλη Φίνιγκαν. Στέλνει ο κόσμος. Θα έχουμε, μου αρέσει αυτό. Θα δίνουμε και λαϊβάκια. Η Κέλλη Φίνιγκαν είναι. Ο Κέλλη, ρε. Εντάξει, το Κέλλη είναι και γυναικείο. Ναι, εντάξει. Τρανσέξουαλ όνομα λέει. Όχι, είναι ο Κέλλη. Και εγώ στην αρχή, εντάξει, πήγε το μυαλό μας, αλλά είμαστε. Ναι. Περισσότερο μου κάνει για μπύρα. Κέλλη Φίνιγκαν. Ναι. Μένα για για οίκο μόδα στο Ενδιβούργο. Εμένα μου κάνει για center back Στραμίρ. Counting beat. Ναι. FM και όνομα τεπώνυμο για αυτά τα δύο στο 54526. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τσιμψιλή FM εκεί. Παρακαλούμε. Ναι. Δώσε, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη που ξαναπέρνω μία γραμμή. Την ξαναπήρα δηλαδή. Αλλά για τους πρόσφατους να πω ότι συνυπάρξατε. Θα θυμίσω τώρα κάτι στο Σταύρο και σε ένα μπάμπι το οποίο πρέπει να είναι από τις καλύτερες ατάκες που έχουν υποθεί από αυτό το ραδιόφωνο. Πριν από αρκετά χρόνια, αρκετά εντάξει, ήταν τότε το καλός, κακός και άσχημος. Ναι. 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 Και ως διαμαγείας παρέμεινες και εσύ, Μπάμπη. Δεν ξέρω γιατί, τώρα πώς έτυχε εκεί και σκάλωσες. Έλα, είναι αυτό που είναι σε μια παρέα, έρχεται ο ανεπιθύμητος και λένε, ρε εσύ αυτός που, ποιος τον έφερε. Κανένας και δεν ξέρει κανένας. Μόνος, ναι. Μόνος του κουβαλήθηκε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και στην επικαιρότητα είναι η φάση ότι έγραψαν εφημερίδες, κάτι αποφασίστηκε, ότι οι γυναίκες δεν υποχρεούνται να έχουν το επίθετο του αντρός, ξέρω εγώ, ταυτότητα και δηλαδή, ναι. Να απαγορευτεί. Και πετάει το Σταυράκης και λέει, εγώ λέει δεν μπορώ να διανοηθώ ότι... Να διανοηθώ γυναίκα που να μην θέλει το επίθετο Κόλκας. Και πετάγεται ρε Σταύρο Μούργος δίπλα σου και τι λέει, υπάρχει ρε τέτοια γυναίκα και λέει εσύ ποια, η Βούλα Σαβίδη. Το θυμηθήκατε. Εντάξει. Η μπάλα μου δεν έχει το επίθετο. Δεν σε βλέπει ούτε η μπάλα σου. Να πεις το στο ρε Μάγκα και πάνε και πριν 6 χρόνια έτσι, να σε καλά, ευχαριστούμε για τη στήριξη. Είναι καταπληκτικό, τσάω. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, αλλά καλό ήταν. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Όπα, τι είναι αυτό. Διαφημίσεις τα web, βάσκονα, ρε. Κάτσε. Τι είναι αυτό. Μας έβαλε σε αναμονή. Ναι, μας έβαλε σε αναμονή και μας πει στον επόμενο. Όχι, θα αφήσω με αυτό χαλάκι. Με αυτό χαλάκι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω και εγώ έτσι με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην εκπομπή. Σας ακούω και σας ακούμε και τους δυο διαφορετικά. Σταύρος, ένα σε ακούω από το Α 103. Α, δεν είσαι νεαρός δηλαδή, έχεις τα χρονάκια σου. Και εσύ Σταύρο μου τα έχεις για να σε ακούει, δεν είναι τα χειμωνοδικό. Και να φανταστείς ότι η κυρία Ρίνα που ήταν η ακροάτρια, μετά έγινε του Τσαρτσαρού. Αλλά τώρα δεν ακούγεται. Εντάξει, τέλος πάντων, θυμάστε τις εποχές τις φανταστικές. Και φυσικά τώρα με την Ελένη και με την Αγάπη σας ακούω και σας παρακολουθώ. Μπάμπη, είμαι ο τηλεφωνό τα καλοκαίρια. Σε κατάλαβα, Σκιώνη, βέβαια, δικός μας, ανταποκριτής πρώτου ποδιού. Εννοείται, τα λέγαμε ναι, ακριβώς. Κατέβαινε βόλτες στην παραλία και μας έβαζε να ακούμε την άβρα του κύματος 7 η ώρα το πρωί. Πόσο γαλήνια ήταν. Ας το κάνουμε και χειμώνα. Και τη μυρωδιά από τους φούρνους. Με το ζεστό ψωμί. Έτσι, μας ταξίδευε. Εγώ μένω πάνω από φούρνο, παιδιά, αλλά δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Μόνο ποιητική διάθεση. Να ρωτήσω λίγο κάτι, παιδιά. Μπάμπη, τι γίνεται με όλους αυτούς τους καταπληκτικούς συμπαραγωγούς σου. Τους πρωινούς από Ελβετία, το παιδί που δεν βλέπω, η τυρόπιτα, ο Ήμε στα κουκολέσια, όπως το λένε. Ναι, τα ταλέντα τα πρωινά. Βγαίνουν αλλού. Έχουν παντοποιηθεί. Βγαίνουν αλλού. Ναι. Το κρου έχει μεταφερθεί, ας πούμε. Γιατί δεν έχουμε εκείνη την ώρα εκπομπή, οπότε κάπου πρέπει να βγαίνουν. Ναι, μόνο δουλεύουν. Το κατανοώ. Κλείνοντας να πω κάτι. Κλείνοντας να πω ότι είστε ένα δίδυμο που κάνει την εκπομπή εξαιρετικά attractive.
Attractive, ρε φίλε. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Η attractive. Έτσι θα είμαστε. Ελκυστική. Ελκυστική λόγω του επίπεδου που βγαίνει από δύο δυνατά θηρία. Μάλιστα. Καλημέρα μου. Έγινε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε το θείο μου, ξέρει. Έχω πει να μην τηλεφωνείτε συγκινήσει πρώτου βαθμού, αλλά. Τα υπάρχει ασυμβίβαστο. Ναι. Attractive. 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 Attractive θα μπορούσε να είναι και μπάντα, έτσι, ξέρεις, αυτοί που παίζουν τα νέο 60's, ναι, κατευθείαν αυτό. Το βρήκαμε και οι δύο. Πρέπει να βάλουμε και ένα άλλο και το δεξιάκτη, λίγο. Τι να βάλουμε. Τι να βάλουμε, μόνο Phonics. Όχι, δεν θέλεις. Είναι εδώ και εδώ. Είναι, ρε παιδί μου, στο πέμπτο. Άκουσε. Saturday night, έχεις πάρει. Ναι, αγόρι μου, τώρα δεν σε λέω. The Be My Baby. Μου θυμίζεις, δηλαδή. Πάρτι, παιδικό, 90's. Εφηβικό για κάποιους, ας πούμε, λίγο μεγαλύτερο. Αύριο, υπόσχομαι ροκερολάκια 60's, ό,τι γουστάρεις. Θα μου λες κάθε μέρα, επέλεξε την ζήτα μου ένα κομμάτι. Εγώ μου ξέρεις τα ακούσματά μου, πέρα σου λέω ότι θέλω αυτό. Έλα μωρέ, που να γίνω κουραστικός πελάτης και εσύ ο DJ. Δεν μπορώ να ξανακούσω στη ζωή μου το. Που έμπαινε, ρε. Με ποιο κομμάτι έμπαινε, σε Πάο 24, σε Τρόικη, σε τέτοιο. Ο Oasis έμπαινα Κασάμπιαν. Κασάμπιαν. Δεν μπορώ να τα ακούσω με τίποτα. Μου θυμίζει εμένα, εσένα να αργείς. Να παίζει κανένα δεκάλεπτο, ας πούμε, και είναι από τους μικρούς εφιάλτες που έχω. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και εγώ είμαι συνεπής. Ναι. Δεν αργώ, είμαι απ' έξω τα τηλέφωνα. Εντάξει. Έχω πει τηλέφωνα, δεν, άμα θέλουμε. Να παίρνουμε και να κανονίζουμε με hands free και bluetooth και ιστορίες. Μπορούμε, αλλά δεν το κράτουμε. Είμαστε εδώ, συνεπείς με τον κόσμο. Σιγά, λοιπόν, φτάνουμε και στο τέλος με αυτά και με αυτά. Είδες πως περνάει η ώρα μαζί μου. Ναι. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Δηλαδή. Το καλύτερο ότι σε πιστεύουν κάποιοι, ας πούμε. Ότι... Ποιοι πιστεύουν. Γκρούπις. Κανονικά. Λοιπόν, αύριο στη στήλη δεν σας βλέπω. Θα τα συζητήσουμε εκτενώς. Ναι. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Οι χορηγοί μας. Τους χορηγούς μας τους έχουμε σαν κόλλιο θερμού. Βεβαίως. Είναι οι άνθρωποι μας. Είναι αυτοί που στηρίζουν. Είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να είναι και αντιδιαφήμιση. Να λέει, α, ναι, δεν πατάμε. Δεν πατάμε. Άμα είναι για να στηρίζετε αυτούς. Νάξους, μια τεράστια, ένας όμιλος πλέον, μπορείτε να βρείτε την αδρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή, γιατί υπάρχει και ίντερνετ. Άμα δεν είσαι μοσχάρι και ξέρεις τι νούμερο φοράς, μπορείς να παραγγείλεις και από το ίντερνετ. Δωρεάν αποστολή και αλλαγή αν χρειαστεί. Αν η φόρμα της εταιρείας είναι λίγο διαφορετική από αυτό που πίστευες. Πλατεία Αγίας Σοφίας, όλα τα μαγαζιά ΝΑΚ γύρω-γύρω από την εκκλησία και Μετετερανιάν Κόσμος και αεροδρόμιο στην Αθήνα και στην Γλυφάδα και στο κέντρο της Αθήνας και παντού ΝΑΚΣΟΥΣ μαζί μας και σήμερα. Επίσης, έχετε καφετέρια και θέλετε να δείξετε το ΠΑΟΚ TV. Ωραία, είστε λίγο κατσικοσφίχτης με την τεχνολογία, συμβαίνει. Βγάζουν άνθρωποι άρνηση, δεν είναι κακό. Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να βγάλετε άρνηση. Η BEASY είναι εδώ. Με ένα απλό τηλέφωνο στο 2312-31-34-34 τηλεφωνείτε, φωνάζετε τους ειδικούς, μπαίνει το Be Easy Router, δείχνετε τέλεια το PAOK TV, τέλεια, μοιράζετε σωστά το ίντερνετ σας από το router της Be Easy και όλα βαίνουν καλώς. Μία υπηρεσία που θα βγάλει τα λεφτά της για πλιάκα. Για πλιάκα. Πάμε! Ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί. Η εκπομπή ψυχιατρίο με κάτσε, δε εισιτήρια δεν θα δώσουμε. Κληροσούλες. Πάρε εσύ τον Μπακ, θα πάρω εγώ τον Κέλλι Φίνιγκαν. Ναι. Δώσε τα, όχι. Ναι. Όλα εσύ. Ναι. Πες τη Μαριλίζ να κάνει κλήρωση. Λοιπόν, Μαριλίζ! Ελπίζω να μας ακούει έξω από το στούντιο. Μαριλίζ, πόσα λέμε. Για πάω 5 αριθμούς από. Γεια σας. Πώς σας φαίνεται η εκπομπή μας. Τέλεια. Μάλιστα. Κλείς την πόρτα απ' έξω, φωνάζω. Τι γίνεται, ρε πω. Λοιπόν. Αριθμούς από το 1 στο 24, 5. Τι? 5, 10. Όχι, μην κάνεις τώρα τα τσατσαρίστικα, θα πεις σε άλλους. Έτσι τυχαίως, για να με μπερδεύσεις. 3, ωραία. 7, 12, 14, ναι. Και 20. Ωραία, του σημειώνω και 2 αριθμούς από το 1 στο 7. Μάλιστα. Μ' άφησε ο Κόλκας, δεν αποχαιρετεί. Κανένα από αποχαιρέτησε μόνο για να φύγει. Οπότε πρέπει να βγάλω εγώ τα κάστανα από τη φωτιά. Μισό λεπτάκι για να μετρήσω.
Πάμε στα λίγο πιο εύκολα. Kelly Finnegan, πάνε. Δύο γυναίκες. Να μην λέτε ότι δεν έχουμε γυναίκες. Εδώ χαμός. Ντούμα Ελισάβετ και Τρόντσκιου Χριστίνα. Στην είσοδο του Γουί θα είναι τα ονόματά τους. Και για ΠΑΟΚ Βαλκάνι Χάιδο. Εντάξει, έχουμε γίνει Ladies Night, κυρίες και κύριοι. Γεωργία Περιστέρη. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος. Χάρης Πλιάσας. Και Νίκος Βακίδης. Αυτοί οι πέντε θα πάνε. Να παρακολουθήσουν το ΠΑΟΚ Λαμία της Κυριακής. Θα ειδοποιηθούν από τη γραμματεία. Εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκητάλη στην εκπομπή Τρόικα αύριο ξανά στις 10. Φιλιά, τσάω.